Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου είναι η εκπομπή Over Budget εδώ στον Over FM 104.9 σε καινούργια γραφεία. Να είμαστε καλά, να τα χαρούμε, να είναι και γουρλίδικα, να είναι και τυχερά. Μπήκε ο Πάνος ο Λούπος για να μπει και κάπου πρώτος στα καινούργια γραφεία. Ο Κώστας Γκότζος ψάχνει να παρκάρει. Ο Διονύση ο Βερβελές πρέπει να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Διονύση, καλησπέρα. Μεγαλία, φίλε. Ο Κώστας Γκότζος ψάχνει να παρκάρει. Έχασε τις καβάντζες του με τη νέα αλλαγή. Έτσι, είδες, δεν είναι. Κάποια στιγμή γυρνάει ο τροχός. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, να ενημερώσω εδώ, για σημειώστε το τηλεφωνάκι που θα μας καλείτε μέχρι νεοτέρας, γιατί και εδώ προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας, όπως καταλαβαίνετε, με γραμμές και τα συναφή. 210-67-19-436. Επαναλαμβάνω, 210-67-19-436. Και από εκεί και πέρα, τα μηνυματάκια, τον ξέρετε τον τρόπο επικοινωνίας, στο mail του σταθμού στο nearpapakioverfm.gr και μέσω της πλατφόρμας του live24.gr. Λοιπόν, για λέγε, Διονύση. Τα νέα είναι ότι δυσκολεύτηκα για πάρκινγκ λίγο. Τι έχουμε, έπεσε γραμμή. Βάρανε κάτι γραμμές. Βάρανε. Νάτος. Τι έγινε, Κώστα, πόση ώρα έψαχνες για πάρκινγκ? Δεν έψαχνα για πάρκινγκ. Δεν ντρέπουμε να πω τι έπαθε. Ντρέπεται. Θα στα πω σιγά σιγά. Δεν τα θέλει όλα μαζί. Λοιπόν, εντάξει, εδώ να σου πω κανένα τεταρτάκι ψάχτηκα για πάρκινγκ. Εντάξει, καλύτερα από την προηγούμενη κατάσταση. Τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, που ψάχναμε εκεί μισή ώρα, τρία τέταρτα και άμα. Να δούμε. Εντάξει, όλα καλά. Κάθε αρχή και δύσκολη. Παναλαμβάνω, να είναι γούρικα σε όλους τους τομείς. Να πάμε καλά. Εσύ έχεις σήμερα ρεβάνς. Αμάν, πώς ακούμε έτσι. Τι έγινε, φίλε. Ένα, δύο. Λοιπόν, εντάξει, εδώ μιλάμε το... ο Γκότζος γελάνε και τα μουστάκια που δεν έχει, να ξέρεις. Ρε, να σου πω κάτι, ξέρεις τι έπαθα. Για πες. Καταρχήν ρίξε μου λίγο τα αυτιά, ακούγονται πολύ δυνατά και καθαρά, δεν έχω συνηθίσει, έτσι, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχεις συνηθίσει το παράσιτο, ε. Ναι, ρε, παιδί μου, δεν μπορώ, εγώ είμαι του έκου. Έτσι. Πήγα κάτω, ρε. Τι κάτω είναι. Πήγε στα άλλα γραφεία. Πρέπει να είμαι μεγάλο νούμερο, παιδιά. Ή έχω πολλά προβλήματα. Αυτό το ξέραμε, απλά. Και δεν έχω τη σκέψη συγκεντρωμένη. Πήγαινα κάτω. Ενώ έκανα στο νου μου εδώ να στρίψω δεξιά Μεσογείο, πήγαινα κάτω. Άκουγα ραδιόφωνο, άκουγα το χελάκι, άκουγα το Μυρότσο εκεί που λέγεται τον Παναθηναϊκό. Ήμουν συγκινημένο στα καλά νέα που έχουμε ως Παναθηναϊκός και πήγαινα. Και όταν φτάνω στα λεπτά, και λέω: πού πάρε εσύ. Μήπως δεν μπορείς να ξεπεράσεις ότι φύγαμε απέναντι από το Πασόκ? Όχι, δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι φύγαμε από τα Εξάρχεια. Τα Εξάρχεια. Εγώ και ο Ρετάκης είμαστε εξαρχιώτες. Κοίταξε, αφού δεν πήγες πάνω να κάτσεις στο γραφείο να περιμένεις να έρθουμε κι εμείς, να έρθει χολύπτες, να λες που είναι τα γραφεία που εγώ πήγαν. Εγώ φταίω που κάθομαι και ακούω χελάκι, παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Μου λες εσύ για κατάρα τσάικ. Αυτή την κατάρα τη δικιά μου το Χριστουγέννων, πότε θα παλαχτώ εγώ? Γιατί εσύ τι κατάρα έχεις? Δεν μπορώ να κερδίσω ποτέ πριν τα Χριστούγεννα, ρε φίλε. Ποιο εσύ? Εγώ. Εγώ, Γκότζος, Κώστας. Δεν μπορώ να κερδίσω. Μάλιστα. Ακούω το χελάκι τόσες μέρες, έγινε η κλήρωση. Μην πω τώρα τα κερατά τα τράγια πλέον, και αυτός προπονητής. Η Αταλάντα έχει φοβερούς επιθετικούς, και έτσι η Αταλάντα φοβερούς επιθετικούς, αλλά έχει κενά στην άμυνα. Λέω κι εγώ παίζει. Διονύση, δεν γλιτώνουμε ούτε στα νεαρά. Λέω εγώ παίζει Τζένο Αταλάντα, έχει φοβερή επίθεση, δεν θα βάλει κανένα δυο γκολ η Αταλάντα. Έχει χάλια άμυνα, δεν θα φάει και ένα γκολ η Αταλάντα. Δεν αλλάζει αυτό όπως καταλαβαίνεις. Παπάρια μάντολε. Συγγνώμη, περνάει η ώρα, λέω αυτή η επίθεση στην Αταλάντα, δεν θα βάλει κανένα γκολ. Τι διάολο, Αταλάντα είναι. Αφού λέγανε εδώ ότι είναι φοβερή και τρομερή, γιατί κινδυνεύει ο Ολυμπιακός με διασυρμό. Πάει 70, πάει 80. Λέω, δεν θα κερδίσει αυτή η Αταλάντα. Πιάστε αυγό και κούρευτο. Ξέρω 0-0 η Αταλάντα, κύριε. Μάλιστα. Για πες, Διονύση. Από αυτά που λέει ο Γκότζος δεν έχω ακούσει τίποτα, να ξέρεις. Γιατί? Και να άκουγες. Ρομποτίζει, είναι σαν να μπουκώνει το μικρόφωνο, δεν ξέρω τι. Φαντάζομαι δεν θα το ακούνε οι ακροατές μετά. Για να το δούμε. Εμένα με ακούς? Σαν σ' ακούω καλά μέχρι. Σαν ποτά ξεκίνησε τα ανιαγραφία, βέβαια. Για να δούμε. Εν ποιο θα κόψετε. Αυτόν που λέει τι αλήθειε θα κόψετε. Ναι. Τι θα κόψετε. Τον άλλον που πανηγυρίζει δεν είναι νέο στο Γιάννη μέχρι τα 24. Κοίτα, το καλό που υπάρχει αν συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα είναι ότι δεν συνοηθεί με ακροατή κανέναν. Ναι, και έτσι δεν συνοούμαι εγώ, αδερφέ. Εγώ τώρα... δηλαδή δεν μπορώ να συνοηθώ μαζί σου τώρα πηγή. Τώρα σου ωραία κάτι. Δεν ξέρω τι λε. Άκουσα το μόνο που άκουσα μια Αταλάντα και κάτι με το χελάκι και το μυρό τη αυτέ τρει. Ναι, ρε φίλε, το Αταλάντα που μα έχει πρίξει ο χελάκι ότι βάζει γκολ. 0-0 με τη Τζένοα. Χέσε, άσε με τώρα. Για να δούμε λίγο εδώ να βελτιωθεί. Διονύση, για κάτσε λίγο τώρα, γιατί κάνει δοκιμές ο Ρετάκης. Μ' ακούς τώρα. Με τον Κώστα. 1-2. Μ' ακούς τώρα. Διονύση.
μέχρι να πει ο, να φτιάξουμε εδώ τον Κώστα, ο οποίος λογικά σε προβληματική κατάσταση θα έμπαινε στα νέα γραφεία, δεν γινόταν να μπει φυσιολογικά. Για πες λίγο, ακούω κάποια πράγματα τώρα για το σημερινό με το Λεβαδιακό, ρε παιδί μου. Μου φαίνονται λίγο υπερβολικά. Έναν φόβο, έτσι, μια ανησυχία. Δεν ξέρω. Το θηρίο, κόντρα στο θηρίο της Super League 2, πες μάλιστα. Έρχεται ο Κομπότης. Σε κύπελο, σε πρωτάθλημα, αίτητος είναι. Διονύση, με ακούς? Τώρα σε ακούω, αλλά πάλι... Το έρχεται ο Κομπότης, το άκουσες? Κάτι για Κομπότη άκουσα. Τι κάτι, ρε φίλε, έρχεται ο Κομπότης. Θα έχει δελτίο ειδήσεων το Sky απόψε, μεγάλη πρόκριση, αφιέρωμα θα έχει στο Λεβαδιακό. Τέλος πάντων, άκουγα κάτι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού γενικότερα που υπάρχει μια ανησυχία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι, αλλά δεν άξιζε. Εντάξει, φυσικά, άμα δεν πέρασε ο Ολυμπιακός στο Λεβαδιακό, θα κάνουμε ωραία Χριστούγεννα τώρα, να συζητάμε. Αφού είπες θες, δεν σε νοιάζει, ρε Διονύση. Αφού είπες, δεν είπες θες, δεν σε νοιάζει. Ακριβώς. Είπε ότι η προσωπική του αμέσως εσύνα. Είπε προσωπική του εκτίμηση είναι ότι δεν πρέπει να είναι στόχος βασικός για τον Ολυμπιακό το κύπελο. Δεν είπε ότι δεν τον νοιάζει να αποκλειστεί το Λεβαδιακό. Πώς τον διαβάλεις έτσι, ρε φίλε, με το καλημέρα τον άνθρωπο? Ό,τι να είναι. Τι να πει. Τώρα Διονύση, με ακούς? Διονύση. Δεν σε ακούω, σου λέω. Δεν σε ακούω. Δεν σε ακούω, ρε φίλε. Δεν σε ακούω. Ξέρεις ότι με ακούει μέσα το δικό σου μικρόφωνο. Δεν σε ακούω. Για προχωρήστε. Λοιπόν, να πούμε εντωμεταξύ σήμερα εντάχει ότι έχουμε 4 ματσάκια κυπέλλου. Έχει πει ότι αλλάξαν οι τρόποι επικοινωνίας. Έχουμε ένα, δεν έχει αλλάξει ένα τρόπο επικοινωνίας. Μόνο το τηλέφωνο, προς το παρόν το είπαμε 2-10-67-19-4-36. Έτσι, οι άλλοι τρόποι παραμένουν όπως ήταν. Λοιπόν, να πούμε τα 4 κυπελάκια που έχουμε σήμερα. Να γίνει Καρδίτσας Άγιος Νικόλαος στις 3. Πανετολικός Νικηβόλου στις 5. ΠΑΟ Κλάρισα στις 5. Και Ολυμπιακός Λεβαδιακός στις 7. Και στη Super League 2 έχει ξεκινήσει το ΑΕΚ Β' Αστέρας Βλαχιώτη, είναι στο 16, είναι στο 0-0. Το Καλλιθέα Ζάκυνθος ξεκινάει στις 2.30 και το Απόλλων Πόντου Καβάλα ξεκινάει στις 3. Παρεμπιπτόντως, ούτε η οθόνη μου λειτουργεί. Εάν αυτό δεν είναι σαμποτάζ, τότε τι είναι? Ναι. Διονύση, μ' άκουσες? Μήπως είναι... τι γίνεται, Δημήτρη? Έχει πέσει η επικοινωνία με τον Διονύση. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζουμε να μας... συγχωρέσετε σήμερα πρώτη μέρα στα καινούργια γραφεία αν εμφανίσουμε κάποιες παιδικές αρρώστιες που τις εμφανίζουμε ήδη δηλαδή. Ναι, δεν παιδικές, εντάξει, ναι. Όταν πας σε νέα γραφεία, μπαίνεις σε ένα νέο σπίτι. Ναι, ας μην λες για νέα σπίτια τώρα. Είναι όλα όπως τα θες, με το καλημέρα. Στην ένα ο Διονύσης σου λένε. Εγώ όταν είχα πάει στο νέο μου σπίτι δεν είχα το κρεβάτι, είχα μόνο στρώμα, ναι. Κοιμόμουν κάτω στο ματσάδο. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Εγώ και δεν έχω να ακούω τώρα ούτε στρώμα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο εδώ για τα μηνυματάκια, ναι, του που λαμβάνουμε, ναι, για τα καλορίζικα και για τα συναφή. Εδώ κάποιοι μου λένε ότι μια χαρά ακούγεται ο Γκότζος. Ναι, ξέρω, άρα, έλα μωρά, Διονύση, τώρα άσε με τώρα. Ήταν... Παιδιά, μισό λεπτό, στον αέρα ακούγεται μια χαρά. Στον όταν, εγώ τον ακούω στην τηλεφωνική γραμμή. Α, άρα αν είναι ακροατής στη θέση σου... Δεν θα μιλήσει με ακροατή. Ναι, αν είναι ακροατής στη θέση σου δεν θα μπορεί να απαντήσει, ναι. Ωραία, για να... Καλύτερα ακόμα, θα το δούμε και στην... Έχουμε γραμμούλα, για να δούμε και στην πράξη. Θα λέω τι θέλω, δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα, να λέγω και αν μπορεί να απαντήσει ο άλλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Μ' ακούς? Για πείτε μας λίγο ποιον ακούτε, ποιον δεν ακούτε και να δούμε και εμείς τι παίζει εδώ πέρα. Παιδιά, να σας πω κάτι, δεν ξέρω, Μπίλη με ακούτε? Ναι, Μπίλη, σ' ακούμε. Το θέμα είναι το εξής. Όπως βγαίνει η φωνή σας ραδιοφωνικά, ναι, είναι πεντακάθαρα. Αλλά τώρα που είμαι στο ακουστικό, στο τηλέφωνο, είναι σαν να έχεις δαγκώσει το μικρόφωνο και μπουκώνει την κυριολεξία. Όχι τόσο σε σένα πάνω, όσο στον Κώστα. Σε μένα, αυτό είναι. Καλά, ακόμα δεν ήρθες, έφαγες τον εσύ με ακούς, Μπίλη, τώρα. Τώρα δεν ακούγεται, δεν σ' ακούω. Δηλαδή, άρα έχει κάνει... θέμα στην επικοινωνία. Η επικοινωνία. Στον αέρα βγαίνετε μια χαρά. Ωραία, μιας και βγαίνουμε μια χαρά, Μπιλ, πες τα δικά σου, μιας και βγαίνουμε στον αέρα και θα προσπαθήσουμε εδώ την επικοινωνία κάπως να τη φτιάξουμε. Καλά, δεν μου λέτε, συγγνώμη. Να μην κουράζετε και ο κόσμος. Ο λόγος σταθμός. Ναι. Παγκοσμίου ευέλειας και δεν έχετε ένα πάρκινγκ για το προσωπικό? Ελάτε. Να μην ταλαιπωριέσαι ο Γκότος. Έχει το προσωπικό. Να μην ταλαιπωριέσαι, δηλαδή δεν μπορεί να έχει ένα σταθμό σε ένα πάρκινγκ ειδικά για αυτά. Έχει, αλλά είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και περισσεύουν, λοιπόν, και περισσεύουν και εγώ βρήκα θέση γιατί έφευγε ο Σούτος. Έτσι. Λοιπόν, καλή αρχή λοιπόν, ελπίζω να βελτιωθεί το θέμα, ναι, του τηλεφώνου. Όλα θα βελτιωθούν, λογικό είναι. Μια μεγάλη καλημέρα στο Γιάννη τον Κομπότη,
και στην Λιβαδιά. Μάλιστα. Και στην Λιβαδιά. Ωραία. Εντελώς, εντελώς τυχαία σου ήρθε τώρα να πεις εσύ. Ναι, εσύ αυτό το λέγαμε πριν. Λοιπόν, ωραίος. Αυτός ήταν ο Διονύσης που έπεσε ή ο Μπιλ. Ο Μπιλ. Ο Διονύσης είναι σε επάλξεις. Δεν βγαίνει ρε φίλε, δεν βγαίνει. Είναι εκμεμβριστικό, δεν ξέρεις τι γίνεται αυτό. Τι? Ναι, δεν μπορεί να σε ακούσει ρε φίλε, λογικό. Δεν ακούω, δηλαδή είναι, είναι πολύ. Δηλαδή τώρα, άμα κάνω δύο ώρες αυτό, θα κάψω κεφάλι, να ξέρεις. Το Μπιλ τον ακούγες τώρα εσύ. Τώρα του αλλάζουν μικρόφωνα, Διονύση, περίμενε. Για δω ρε φίλε. Έχει γίνει ο... Μήπως είναι το μικρόφωνο ο Γκότζος εδώ πέρα. Τι γίνεται. Λοιπόν, δεν μας λες κάνα δύο στοιχεία τώρα εν ώψη του παιχνιδιού απόψε με το Λεβαδιακό, να ακούσει και κάτι ουσιαστικό ο κόσμος μέχρι να φτιάξουμε εδώ τα καθέκαστα. Να πω εγώ. Ναι. Γιατί τώρα ρομποτίζεις και εσύ να πούμε. Ωραία. Και κάτι άκουσα για το παιχνίδι απόψε μόνο. Για πες κανένα πώς πάει ο Ολυμπιακός, ενδεκάδες, ιστορίες, τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι με την ανακοίνωση της αποστολής καταλαβαίνει κανείς ότι δεν το βλέπει το παιχνίδι απλά. Υπάρχει μια είδηση που έχει προκύψει από το ρεπορτάζ και έχει να κάνει με το γεγονός ότι τους έχει υποσχεθεί ότι με πρόκριση θα πάρουν μια μέρα. Τώρα είναι λες και έχεις μπει στην τουαλέτα, θα πατήσω καζανάκι. Όχι, πάω στο άλλο πάλι. Ρε τι τραβάω ρε. Από δύο μικρόφωνα. Δεν είναι μπουκόνι ρε φίλε, δεν θα μιλήσουμε ακροατή. Το λέω, το λέω ειλικρινά. Ναι, το ξέρω. Είναι πολύ σοβαρό, δεν θα μπορεί να ακούσει άνθρωπος. Το ξέρω, το έχει πάθει και ο Μπιθικότης αυτό το πρώτο βγήκε του, βλάζει τα μικρόφωνα συνέχεια. Εντάξει, τώρα έχει πέσει σε εμάς γιατί είναι πρώτη εκπομπή και είναι τεστ σοβαρό. Ναι. Αλλά καλό είναι ξέρεις, να το δουν τα παιδιά γιατί καταλαβαίνουν είναι πρώτη μέρα και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Άρα συνεχίστε, γιατί... εγώ όσο μπορώ θα κάνω λιγότερες παρεμβάσεις. Δεν ακούω, δεν σε ακούω. Δηλαδή, δεν, ό,τι και να μου πεις τώρα είναι λες και μιλάω με, το, με τον Γκέρμιτ εκεί το τέτοιο. Πώς το λέγανε να πούμε αυτό. Δεν έχω εικόνα ναι. Σου λέω. Λοιπόν, οπότε πες τα δικά σου. Για προχώρα σε αυτά που λέγαμε. Για να το... Λοιπόν, να πω ότι ουσιαστικά στην αποστολή αυτό που. Που λείπει είναι ο Βατλίκ και ο Ελαραμπή. Έχει βάλει μέσα βασικούς, δηλαδή είναι μέσα και ο Λαλά και ο Σοκράτης και ο Σισέ και ο Ρέαμψουκ. Πληροφορίες θέλουν τον Καρμπόβνικ να παίζει βέβαια, το δούμε έστω και αλλαγή. Είναι μέσα Καμαράδες, Λόπεζ, Ζωνικούρου, δηλαδή όλους τους έχει πάρει και έχει πει ότι μία μέρα εξτρά για να κάνουμε καλά Χριστούγεννα, για να πάρουμε την πρόκληση. Θα πάρετε και μία μέρα εξτρά ως άδεια, γιατί ο Ολυμπιακός είναι η αλήθεια ότι έχει βαρυνθεί πολύ από αυτό το κομμάτι από την αρχή του καλοκαιριού. Το περιμένουν πως και πως. Υπάρχουν ήδη παίχτες που έχουν φύγει, όπως ο Βασιλίκ πήρε μία εξτρά άδεια γιατί έχει και είχε και τις υποχρεώσεις με την Εθνική Τσεχίας και θα έχει στη συνέχεια έχει τα προκριματικά αυτός να παίξει, στα μπαράζ για την ακρίβεια που έχει περάσει η Τσεχία. Οπότε ήταν λογικό, τα ξέρεις κι αλλιώς νομίζω δεν θα έπαιζε σήμερα στο κύπελο. Τον Κρίστσον λογικά θα βάλει πάλι ο Μαρτίνς, θα το δούμε. Από εκεί πέρα, είναι ξεκάθαρο ότι να πούμε ότι ισχύει το εκτός έδρας γκολ, θυμίζω, για όσοι δεν το γνωρίζουν. Μια ΕΠΟ δεν τον άλλαξε τον κανονισμό. Το λέω γιατί είχε ένα ενδιαφέρον γιατί ο Ολυμπιακός θα ψάχνει νίκη με δύο γκολ για να προκριθεί σε διαφορετική περίπτωση. Τώρα του κάνει το 2-1 για παράδειγμα και το 1-0, μετά το 3-2. Εγώ δεν θέλω να γίνομαι μάντης κακών, αλλά με την εικόνα του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. Για την εικόνα του Λεβαδιακού θορυβήθηκα για τα καλά. Νομίζω έχουν θορυβηθεί και μέσα στον οργανισμό. Ξέρουν άπαντες ότι θα είναι ό,τι χειρότερο να γίνει καμία στραβή απόψε και για λόγους ψυχολογικούς και εν ώψη των διακοπών. Οπότε νομίζω θα γίνει το σωστό και η ομάδα θα κάνει αυτό που πρέπει. Για αυτό το μικρόφωνο. Να μιλήσω τώρα από εδώ. Μα ακούς τώρα, Διονύση. Τ' ακούω, αλλά πάλι όταν ανεβάζει λίγο τόνο, ρομποτίζει. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, να μιλήσω όσο πιο ρεύμα μπορώ. Αυτό που είπε τώρα, σου ήρθε έμπνευση επειδή μίλαγε με τον Λούπο, αυτό που είπε πριν στην αρχή για μένα. Το Κέρμιτ. Θα μου ήρθε έμπνευση. Ναι. Γιατί έγινε. Δεν ξέρεις ποιο λέγανε Κέρμιτ. Εσένα. Οι εκτζίδες. Αλήθεια λες. Δεν θυμάσαι τον Καραλή τον Γιάννη που είχε ένα μπρελό. Για τον Μπάγκεβιτς λέει ρε εσύ. Για τον Μπάγκεβιτς λέει. Ρε τι τράβα. Ρε τι γίνεται ρε. Δεν πάμε να πάμε και στον Όλυμπο επάνω τα γραφεία. Αυτός εδώ. Εγώ αυτό μπορεί που είπε Κέρμιτ το άλλο. Στα καλά καθούμενα. Και εσύ γιατί το συνδύασε. Σκέφτηκα πώ του να πει Κέρμιτ, ρε παιδί μου. Και λέω να μιλάει με τον Λούπο, σκέφτηκε να πειράξει. Εγώ τον εκτιμούσα, τον Δούσκο, τον αγαπάω. Εσύ τον έχετε κάνει πέρα. Τι πέρα, αν ήταν ο Δούσκο, θα είχατε πάρει. 7 πρωταθλήματα θα είχατε πάρει. Με τον Δούσκο. Λοιπόν, τόσο έχει πάρει. Σαν παίχτη και σαν προπονητή. Λοιπόν. Πάντως από ό,τι εδώ πέρα παιδιά στέλνουν τα μηνύματα, ακουγόμαστε καμπάνα, αυτό είναι το βασικότερο. Ναι, τώρα κάτι έφτιαξε. Με ακούει και ο Διονύσης. Ο Τζιμ τώρα λέει: είναι παράκληση στην ΑΕΚ. Λέει: πάρτε τον Ιάς, μην το φορτωθούμε στον Παναθηναϊκό αμυντικό χαφ, χειρότερο τεχνικά του Σιμάου.
Εντάξει. Τι άπο, εντάξει. Κάναμε σκάουτ και πήραμε πάλι σε αυτό που είχαμε την Μπόλωνη. Μάλιστα. Για πάμε σε γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, Οικονομάκο. Πώς θα δες το γλυκό αλλιώς. Γεια σας, κύριε Βασίλη μας. Ναι. Ακούγεστε, ακούγεστε. Δεν ακούω, μικροφωνίζει. Κάτι έχει το τηλέφωνό σου. Για πάμε, για πείτε εσείς τα δικά σας. Δεν ακούω. Ναι, ακούμε εμείς όμως. Θέλετε να μας πείτε. Κάνει θόρυβο, ένα ψουτ. Ένα ψουτ. Έχουν κάνει ψουτ. Πού να πούσε. Δεν ακούω, τι λες. Ναι, κύριε Βασίλη, το ξέρω καλύτερα. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, έχουμε ένα ζητηματάκι στο τηλέφωνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ακούω, δεν ακούω. Τίποτα. Ωραία, τον αφήνουμε τον κύριο Βασίλη. Αφού δεν ακούει, ρε παιδιά. Εσένα σου κάνει ψούτ, Διονύση. Ούτε ο Διονύση με ακούει. Λοιπόν. Άντε, κάνε λούπο εκπομπή εσύ. Το πρόβλημα του. Αφού εσύ ακούγεσαι στον αέρα, ρε. Στο τηλέφωνο δεν ακούγεσαι. Α, στο τηλέφωνο. Πάλι τέτοιο θα λέμε. Ρωτάω για το ψούτ εγώ. Για πες τώρα εσύ τα δικά σου εκεί. Ποια δικά μου. Μια χαρά εκεί βλέπω. Αυτό, μέχρι και σένα σε βλέπω μια χαρά. Και μια χαρά. Πάμε εκεί. Πάει για δεύτερη θέση, λες, στο πρωτάθλημα. Κύπελο. Έτσι άκουγα πριν. Αλήθεια. Καλά, το οποίο πήγαμε για πρωτάθλημα. Δεν ήμασταν πέντε. Δεύτερη θέση, κύπελο και. Εδώ λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός με αυτή την πορεία κάνει πρωταθλητισμό όταν ήταν έκτος και έβδομος. Δεν πάει για δεύτερη θέση τώρα που είναι τρίτη, τέταρτος. Ναι, και αυτό ναι. Το κύπελο τώρα θα κρυθεί αύριο βέβαια. Καλά, εντάξει. Αν τι και πώς. Θα είναι λίγο ζώρικο νομίζω. Έλα, μου εντάξει. Όχι, λέω. Καλά, ότι ο Παναθηναϊκός είναι ικανός να το κάνει ζώρικο είναι ικανός. Αλλά θεωρητικά είσαι μεγάλη ομάδα. Παίζει με τον Βόλο που δεν έχει την καλύτερη κατάσταση. Ναι. Έχει κερδίσει 2-1. Εντάξει, αν πάνε αυτοκτονήσει, αυτοκτονά. Τι να κάνω τώρα. Για δεν να μπορώ να του κάνω και τίποτα άλλο. Του λέω μόνο να βάλουν μυαλό. Αν δεν βάλουν μυαλό, α μην βάλουν. Μόνο η ΑΕΚ ξέρει τι θέλει. Έχει προπονητή για άλλα 7-8 χρόνια εκεί που τον έχει. Έχουμε περάσει το κύπελο. Πάντω, εγώ να σου πω κάτι. Με ποιον παίζετε την άλλη εβδομάδα όταν ξαναρχίζει το πρωτάθλημα. Λαμία. Μια ήττα ακόμα και τον ορίζει το συμβόλαιο μέχρι το 28. Έτσι λειτουργούμε εμείς. Έτσι στηρίζουμε εμείς οι προπονητές μας. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Μας ακούτε? Μ' ακούτε? Σ' ακούμε. Λίγο δεν σας ακούω καλά. Σάκη, είμαι από Θήβα. Σάκη, πες τα. Προσπαθώ λίγο να σας ακούσω, αλλά κάπως σαν να γρατζουνάει το μικρόφωνο. Ναι, είναι λίγο το τηλέφωνο προβληματικό, παιδιά. Θα προσπαθήσουμε εδώ να το φτιάξουμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς ευθύνεται. Πάνω λίγο καλύτερα ο Κώστας Καθόλου. Ωραία, για πάμε. Αφού ακούς κάπως εμένα, για πες τα. Για τον Διονύση δεν ξέρω. Διονύση πρέπει να είναι στο βάθος της θάλασσας. Για πες λίγο. Για πες, Άκη. Πες αυτό που θες να πεις, να σε ακούει ο κόσμος. Αυτό έχει σημασία. Για τον Ολυμπιακό θέλω να πω μια γνώμη κι εγώ. Ωραία. Για μένα, Διονύση, αν μ' ακού. Αλλήλω. Δεν ξέρω αν έχει ξαναακουστεί, γιατί πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο και δεν μου δίνει τη δυνατότητα να παίρνω πολλές φορές. Για πες. Ναι, μεν Ολυμπιακός είναι μπροστά, αλλά για μένα δεν είναι καλός. Και έχει ονοματεπώνυμο για μένα. Αυτό είναι ο Ματί Καμαρά. Δηλαδή πιστεύω ότι αν δεν ανέβει ο Ματί, δεν πρόκειται να ανέβει και ο Ολυμπιακός. Η γνώμη μου. Ναι. Για να σου πω, ρε φίλε. Εντάξει, δεδομένα ότι κοστίζει το γεγονός ότι ο Καμαρά δεν είναι καλός, γιατί είναι ένας παίκτης που είναι πολύ κομβικός στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται στις αρχές του καλοκαιριού. Αν θυμάσαι, έβγαζε και τις ασίστ, έβαζε και τα γκολ και ξαφνικά μια τρομερή πτώση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι να σου πω. Δεν είναι ενδεχομένως κάποια πράγματα στο μυαλό του. Θα έχει αλλιώς, δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστεί. Ελπίζω μόνο να μην έχει αλλού το μυαλό. Α, γιατί αν το έχει αλλού, καλύτερα να φύγει. Δεν ξέρω. Τι εννοεί να το έχει αλλού. Για μεταγραφή, δεν εννοεί. Είναι παράλογο, ρε φίλε, να το έχει. Αν έχει μυαλό αλλού και παίζει έτσι, δεν θα κάνω μεταγραφή, ρε φίλε. Δεν ακούγεται τίποτα, κότσο, μην πάλευε, εσά. Τέλο πάντων, να μην κρατάω τη γραμμή, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να σε καλά, Σάκη, να σε καλά. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται είναι λίγο κουραστικό για του. Φίλους που παίρνουν τηλέφωνο η επικοινωνία. Με μένα, εντάξει, όχι παιδιά, γενικώς το παλεύουν. Θα το φτιάξουμε. Εντάξει, από ό,τι βλέπω στα μηνύματα τουλάχιστον ακουγόμαστε καλά. Ρε εσύ Πέτρο, εντάξει, έχουμε κάποια προβλήματα. Αμέσως δηλαδή εσύ να μας την πεις τόσο άγρια. Τι είπε? Τίποτα. Φτιάξτε πρώτα το μαγαζί, λέει, και μετά βγείτε στον αέρα. Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Εσύ είσαι όλες τις μέρες στη δουλειά σου, ρε Πέτρο, είσαι τέλειος, ας πούμε, και τα κάνεις όλα άψογα. Όχι, να μας πει που δουλεύει, να πάμε και να δουλέψουμε εκεί που είναι τέλειο. Ειδικά την πρώτη μέρα.
Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για όσους θέλετε να το παλέψουμε, να επικοινωνήσουμε. 2-10-67-19-4-36 και από εκεί και πέρα στέλνετε και μηνύματα. Ό,τι μπορούμε θα διαβάζουμε, αφού είναι έτσι η κατάσταση με τη γραμμή, στο nearpapakioverfm.gr, στο Viber στο 6930491049 και μέσα στις πλατφόρμες του live24.gr. Για πάμε στον επόμενο να δούμε. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ακούγομαι. Ακούγεστε. Να ευχηθώ καταρχήν καλά Χριστούγεννα σε όλους. Γιατί στην κοινότητα τώρα με αυτά που θα πω, δεν είμαι αρεστός. Βγάζω, μπορεί, βγαίνει λίγο, πώς να το πω. Τέλος πάντων. Διονύση, με ακούσει. Ακούω, ναι, ακούω. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει τίποτα για το πρωτάθλημα, η ομάδα έχει πολλές υποχρεώσεις. Συμφωνώ και εγώ αυτό που λες, θα κάνει γρήγορα το κύπελο να φύγει από πάνω. Λοιπόν, δεν έχουν καταλήξει προσπάθεια οι αντίπαλοι. Ας λένε ότι έχει κρυφτεί. Αλλά εκεί που θέλω να σταθώ εγώ τώρα, για να δούμε και τη σημασία, κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, άκουγα προχθές μετά τον αγώνα της ΑΕΚ με το μαθόν που έπαιζε με ποιον, πώς το λένε, με τον Όφη, σε άλλο ραδιόφωνο τους δημοσιογράφους της ΑΕΚ που λέει, κάνουν σχόλια μετά. Και είπε κάποιος, εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται από όνομα, ότι η ομάδα είναι κουρασμένη και δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία και δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία. Και σκεφτόμουν και λέω, δίνει ένα αγώνα την εβδομάδα και είναι κουρασμένη. Η δική μας η φίλα, γιατί ακούω και το προηγούμενο, δεν παίζει καλά η ομάδα. Εμείς το χαβά μας, το βιολί μας, λοιπόν, δεν παίζει καλά η ομάδα. Πώς να παίξει ρε παιδιά η ομάδα πιο καλά. Η ομάδα παίζει και κρατάει δυνάμεις, κοιτάει, σίγουρα θα μπορούσε να γκελάρει και προχθές με τη Λαμία και στο μέλλον θα μπορούσε να γκελάρει. Και σήμερα, ακούγομαι. Ναι, ναι, ναι. Και σήμερα είναι δύσκολη η προσπάθεια. Δεν είναι το κίνητρο. Καλύτερα να βάλει ανδρούτσου, δηλαδή Ελληνόπουλα που ξέρουν. Θέλει να ματώσουν έτσι. Γιατί και οι άλλοι τώρα θέλουν τα παιδιά τα άλλα τη άλλη ομάδα. Θέλουν να δείξουν και αυτοί κάτι, να πάρουν καμιά μεταγραφή. Ο Μαρντερά μαγεί τη Βλακούπολη, καλό παίκτη. Καλό παίκτη αυτό. Σήμερα θα δώσει και αυτό ό,τι μπορεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο πρόεδρος, η προεδράρα μας πάλι, έκανε την κίνηση με τον Μανολά και θα κάνει πιστεύω για τις γιορτές. Μην δούμε να φύγει και ο Νιεκούρου, μην δούμε, ας είναι τα λεφτά, δηλαδή δεν παίρνει χαμπάρι. Όποιος δεν ενσωματώνεται στην ομάδα με τη γραμμή που έχει ο πρόεδρος, πέφτει, δεν κοιτάει κοστολόγια. Λοιπόν, και αυτό θα πρέπει και αντίπαλοι, γιατί είδα το ΠΑΟΚ να κάνει μια κίνηση προς τη σωστή πλευρά με αυτό το διευθυντή που πήρε, πώς το λένε, άσχετα αν βγει ή αν δεν βγει. Δεν πάει με στοιχήματα, πάει με ποδοσφαιρική ορθολογική, ποδοσφαιρική λογική και αντιγράφει τον καλύτερο που είναι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, άρα με αυτό το γνώμονα και σε αυτό το δρόμο πρέπει να τραβήξουν όλοι και να δώσουν λεφτά, να βάλουν λεφτά για να γίνει δουλειά. Αυτά και καλές γιορτές. Ωραία, να είστε καλά. Καλές γιορτές και σε εσάς. Πάμε σε break να κάνει εδώ ο Δημήτρης Αρετάκης τα μαγικά του, να φτιάξουμε την επικοινωνία μας. Επιστρέψαμε, over budget, Κώστας Γκότζος, Διονύσης Βερβελές, Πάνος Λούπος. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας στο 2-10-67-19-4-36, μηνύματα στο nearpapakioverfm.gr, στο Viber του σταθμού στο 693-049-104-9 και μέσω της πλατφόρμας του live24.gr. Διονύση, βάς και βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση, τουλάχιστον στο πώς ακούς εμένα. Χειρότερα από πριν. Χειρότερα από πριν εγώ. Ωραία. Λοιπόν, ο Κώστας έχει βγει έξω για να του κάνουμε λίγο εδώ κάποιες ρυθμίσεις. Να δούμε τι θα γίνει. Πάμε στη γραμμούλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κοίταξε, να πω κάτι, ακούγεσαι με πολλά παράσιτα. Ναι. Έχετε δώσει πολύ ενίσχυση στον ήχο από την κονσόλα. Χαμηλώστε το λίγο, γιατί μπουκώνει πάρα πολύ.
Εδώ προσπαθεί τώρα και ο ηχολήπτης μας να το φτιάξει την κατάσταση. Δεύτερον, ναι. Τι άλλο κατάλαβα. Ναι. Όταν μιλάει ο Διονύσης, δηλαδή είναι κανονικά ο Διονύσης στον αέρα, ναι. Ο Γκότσος όπως λες δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά όταν κόβεται ο Διονύσης μπορεί να μιλήσει και ο Κώστας ο Γκότσος. Οπότε μήπως θέει και η γραμμή εξόδου του Κώστα. Ωραία, για να δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Τώρα ακούγεσαι πάλι με λίγο παράστα. Ναι, ναι. Δηλαδή μήπως πρέπει να χαμηλώσει λίγο η κονσόλα τον ήχο που ακούει ο ακροατής. Προσπαθεί αγαπητέ φίλε, προσπαθεί να κάνει εδώ τη, να κάνει τα πράγματα όπως πρέπει. Δηλαδή να χαμηλωθεί λίγο, ναι, ο ήχος, ναι. Για λοιπόν, να μπορεί να βγαίνει εύκολα. Γιατί με την πολλή ένταση πουκώνει και δεν, ωραία, δεν ακούω λοιπόν, εγώ δηλαδή. Κατανοώ τη βοήθεια που θέλετε να μας προσφέρετε και ευχαριστούμε πολύ και ζητάμε και συγγνώμη. Όχι, για αυτή, κοιτάξτε, για αυτή την ταλαιπωρία. Τα απλά πείτε μας τι... Εφόσον είναι τώρα, ναι, καινούρια, βέβαια, βέβαια, ιστορία, πάλι θα, σίγουρα θα έχετε λοιπόν, κάποιο απλά πρόβλημα. Απλά για να μην κουράζετε και ο κόσμος μας... Απλώς όλοι εμείς που είμαστε ας πούμε ακροατές να μπορούμε να συμβάλλουμε λίγο ώστε να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα. Ωραία, γιατί ωραία, όλοι είμαστε μια παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο έτσι για να ακούσει και ο κόσμος... Διονύση, μ' ακούς? Ακούω, ναι, ακούω. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους σας καταρχήν, γιατί δεν τα είπα πάνω στη φαβούρα. Αλλά ρε συ Διονύση, λέμε για τον Ακυμπού Καμαρά, για τον Καμαρά μάλλον, για τον Μαντί. Ναι. Ο Μαντί ποτέ δεν ήρθε στον Ολυμπιακό σαν μεγάλο όνομα ώστε να προσφέρει δυνατότητες. Ήρθε ένα παιδί και αυτό όπως ο Ακυμπού Καμαρά, το παιδί βελτιώθηκε. Εντάξει, τώρα έχει κάποια κάμψη. Μην τον καίμε τώρα, μην τον εβάλουμε δηλαδή στη φωτιά το παιδί τώρα. Εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα. Τι εικόνα δηλαδή, τι εννοείς? Δεν έχω εικόνα ότι τον καίμε, αυτό εννοώ. Ναι, μα έγινε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα. Εντάξει, έχει ένα ντεφορμάρισμα. Εγώ ξέρεις από πότε το κατάλαβα το ντεφορμάρισμα? Από τότε που πήγε στην Αφρική και έπαθε νομίζω και κορονοϊό. Ναι. Το θυμάσαι από τότε, δεν είναι? Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι. Είναι μια πολύ περίπλοκη ιστορία τώρα. Εγώ δεν αποκλείω να έχει επηρεαστεί και ψυχολογικά, γιατί το έχει αλλιώς στο μυαλό του το κομμάτι της μεταγραφής. Εγώ πιστεύω ότι θα στρώσουν τα πράγματα. Κοίταξε να δεις, και αυτά άνθρωποι είναι, δεν είναι ρομπότ. Δεν είναι ρομπότ. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο... Όταν φτάνεις σε ένα σημείο... Να λέμε, εδώ να σου πω κάτι, συγγνώμη Διονύση. Πήραμε τώρα το Νονιεκούρου, ένα παιδί τώρα να πούμε το οποίο το αγόρασε ο Ολυμπιακός, με το τέτοιο δηλαδή, με ότι θα παίξει βασικός και ότι θα προσφέρει. Και δεν έχει προσφέρει ακόμα τίποτα. Ναι. Θυμάσαι κάποτε το Ζέντεμπεργκ που πήραμε τον πρώτο χρόνο που δεν είχε δείξει τίποτα? Θυμάμαι, ναι, αλλά δεν... Το δεύτερο χρόνο έβγαλε μάτια αυτό το παιδί ο Ζέντεμπεργκ. Το θυμάσαι τι άλλες, γίνει? Άλλες εποχές, αδερφέ. Άλλες εποχές είναι. Πρόσεξε να δεις. Όμως και οι παίχτες έχουν κάποια κάμψη. Εδώ βλέπεις ανθρώπους δηλαδή έρχονται από άλλη Ήπειρο. Σε άλλη Ήπειρο τους βλέπεις και βγάζουν μάτια και έρχονται εδώ και σου λέει τι είναι αυτοί. Ναι. Μέχρι να προσαρμοστούν. Να τους στέλνουμε στην Ήπειρο επάνω στη δικιά μας. Όχι, να σου πω κάτι Κώστα. Α, ακούγομαι τώρα, εντάξει. Καλύτερα έκανε λίγο ένα ψιλοβζού. Εντάξει. Λίγο χαμήλωμα το μικρόφωνο σου. Θα πάω πιο πίσω εγώ, θα μιλάω πιο πίσω. Ακούς Κώστα? Ναι, ακούω. Τώρα ακούγεσαι μια χαρά. Εντάξει, λίγο στο βάθος ακούγεσαι, αλλά ακούγεσαι πάντως. Είμαι το παιδί που σου είπα χθες για το Βερόν. Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Και τι θέλω να πω, ότι δεν μπορούν να προσαρμοστούν πάντα εύκολα. Εντάξει, όλοι δεν είναι, με τον Καμαρά δεν είναι έτσι, γιατί είναι χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι ήρθε ξαφνικά φέτος και δεν προσαρμόστηκε. Είναι χρόνια στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι κάτι έχει. Αλλά, το παιδί αλλά δεν κινδυνεύει να καεί. Δεν είναι πιτσιρικά. Εντάξει. Και ο Λαραμπή έπαθε. Ναι, εντάξει, δεν είναι όμως όλοι οι οργανισμοί ίδιοι. Εντάξει, πάντως αυτό που δεν κινδυνεύει ο Ολυμπιακός στη στιγμή από το κάψιμο του.
Όχι, Καμαρά, δεν κινδυνεύει, το λέω. Κινδυνεύει απλώς, πιο πολύ από... Ας πάρει μια ευκαιρία ακόμα. Εδώ ο Νιεκούρου είπα προηγουμένως ότι ήρθε στην Ελλάδα με συμβόλαιο, με πολλά λεφτά δηλαδή για να παίξει. Και ακόμα δεν έχει παίξει, Κώστα. Εντάξει, ναι, προφανώς δεν έχει παίξει. Άσε που ο Διονύσης, τι του έχει σούρει για αυτά τα μαλλιά. Σήμερα τα σήμερα να ξέρεις. Τι πρώτη φορά. Σήμερα εγώ έλειπε θα βάλει γκολ να ξέρεις. Άμα δεν βάλει και σήμερα ο Διονύσης, πότε θα βάλει. Α, Διονύση. Ποιον του φέρετε, τον Αλμοπό Αριδέας, για να βάλει γκολ. Της γίνει φανατικά εκείνη την πρώτη φορά με τα μαλλιά τα πράσινα. Ωραία, χαμό. Ναι, τα έκανε ρόζι, κύριε Προκοπή. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια. Ναι. Καλές γιορτές, εύχομαι και καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Διονύση, τώρα με ακούς, ε. Ναι, καλύτερα ακούγεται. Να σου πω το παραπονό, πρέπει. Άκουα το Χελάκι. Λέω προπονητής άνθρωπος. Ξέρει μπάλα ο Χελάκης. Ναι. Και έλεγε Αταλάντα. Και έχει επιθετικούς φοβερούς και έχει και ένα στην άμυνα. Και πήγα και εγώ Τζένο Αταλάντα χθες και λέω: η Αταλάντα με τους φοβερούς επιθετικούς που είπε ο Χελάκης θα βάλει δύο γκολ. Με την κακή άμυνα που είπε ο Χελάκης θα φάει ένα γκολ. 0-0 ξέρω μέχρι το 90. Άκου το Χελάκης είναι μάθες μπάλα. Δεν είσαι μόνος που χθες έχει πάρει πολύ κόσμο στο λαιμό της. Ο Χελάκης του έχει πάρει στο λαιμό του. Σου λέει: ακούνε όλοι προπονητές, κάθε ξέρω άνθρωπος παραπάνω από εμάς τους κινητούς θνητούς. Ακούς το Χελάκι, πας λέει Αταλάντα. Ενώ Κώστα μου όταν ακούμε σένα πάμε κατευθείαν. Βέβαια. Δεν βρήκα το σκορ παραλίγο, 3-1 με τον Όφη, 2-1. Παραλίγο. Δύο έλειψαν από την ΑΕΚ και... Εγώ 3-1 είπα, παραπάνω μπορεί να χαθεί τον Όφη και παιδούχο, κατά λάθος. Για πάμε στον επόμενο, γεια σας. Γεια σας. Καλή αρχή εύχομαι. Να είσαι καλά. Και καλά Χριστούγεννα θα είσαι με τον Πειραιά. Τι κάνουμε. Έτοιμος για το γήπεδο. Ναι, ναι. Για τη μάχη. Για τη μάχη, αν και δεν με πολύ ενδιαφέρει το κύπελο, έτσι όπως το έχουν κάνει. Να τα αυτά είναι, γραμμή Διονύση. Όχι Κώστα, κοίταξε να δεις. Όταν τον τελικό κυπέλο τον βάζεις 20 του μήνα, 20 Εντάξει, Μαΐου. Εντάξει, σε πολλές χώρες είναι ο τελικός κυπέλο. Ναι, αλλά τώρα τι γίνεται, ξεκινάνε η ομάδα, η πρωταθλήτρια ομάδα ξεκινάει από τις 15 Ιουνίου τον πρώτο γύρο. Πότε θα ξεκουραστεί η ομάδα. Εντάξει, ναι, αυτό είναι σε όλες τις χώρες πρόβλημα που είναι στις μικρές κατηγορίες. Δεν είναι, γιατί άλλο από το δεύτερο, άλλο από τον πρώτο. Και έχει και παιχνίδια η εθνική ενδιάμεσο. Ναι. Αυτό πες το με τα παιχνίδια η εθνική, ναι, που είναι όλα στον Ιούνιο μαζί. Δηλαδή, πότε θα ξεκουραστεί η ομάδα και μετά λέμε, ξέρεις, η ομάδα γλαντάρει. Και οι διεθνείς θα έχουν θέμα. Μεγάλο, τεράστιο. Δεν θα ξεκουραστούν καθόλου αυτοί. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε Διονύση και Θανάση, αυτό αρχίζει και γίνεται παγκόσμιο πρόβλημα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, κάποια στιγμή τους ποδοσφαιριστές θα τους ξεζουμίσουν εντελώς και θα γίνει χαμός. Δεν θα αντέξουν οι ποδοσφαιριστές. Εγώ δεν το λέω επειδή ήταν πρώτες του Ολυμπιακού. Ναι, όχι, υπήρχε γενικότερα. Να γίνει ο τελικός μέσα στο Πάσχα. Ναι. Εντάξει, εκείνη τη βδομάδα. Θεώρησε η Λίγκα και η ΕΠΟ ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον στα play-off και ότι γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, δεν προχώρησε το συγκεκριμένο πλάνο. Εγώ αυτό που το λέω είναι ότι θα έπρεπε για το καλό όλων να είναι όλοι πιο ευέλικτοι. Δηλαδή το παράδειγμα τώρα, λέει ο άλλος να πούμε Μπουχαλάκης, λέει ξέρω εγώ δεν τραβάει κτλ. Βάλε λοιπόν τώρα τον Μπουχαλάκη κάτω. Καλά, δεν παίζει ο Μαντί Καμαρά καλά. Παίρνει τα παιχνίδια βασικός. Να τελειώσει δηλαδή να πάει Ολυμπιακός στο τελικό κυπέλου, να παίξει ο Μπουχαλάκης 21 Μαΐου τελικό κυπέλου, να πρέπει μετά να ενσωματωθεί με την εθνική ομάδα που έχει δύο μάτια μέχρι τις 12 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, τρία παιχνίδια πρέπει να γυρίσει μετά από 5 μέρες στον Ολυμπιακό και μετά θα βγαίνει ο καθένας του χρόνου εδώ και θα μου λέει βαρύς ο Μπουχαλάκης, δεν είναι ξέρω. Ή ο Μασούρας, ξέρω εγώ, που παίζει. Τώρα έχει παίξει 100 παιχνίδια. Τώρα που το πες, μπορεί η ΕΠΟ να τον έβαλε τελικό κυπέλου τη μέρα που έχω εγώ γιορτή, 21 γι' αυτό, να το βάλει προς τιμή μου. Όσον αφορά το Μαντί Καμαρά, σίγουρα έχει κάμψει. Και ότι κόπηκε από την εθνική ομάδα και θα πάει στο κύπελο Εθνών Αφρικής είναι καλό για να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα στον εαυτό του. Πιστεύω τον ταρακούνησε, λογικά. Ή θα τον έριξε ακόμα περισσότερο. Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι θα μπορεί να τον να πεισμός. Δεν ξέρω, εντάξει. Αυτό δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα θα δούμε... Εγώ μπορεί να είμαστε 11 βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ και 13 από τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει πολλά παιχνίδια μπροστά και πιστεύω με τη διακοπή μήπως η ομάδα αρχίζει και ανεβαίνει. Για να δούμε, δηλαδή θα ξεκουραστούν και κάποιες μέρες και το καλό για την ομάδα είναι ότι έχει ανέβει πάρα πολύ ο Βάντσλικ. Δεν είναι καμία σχέση ο Βάντσλικ που ήταν τον προηγούμενο καιρό και με την ξεκούραση τώρα βοήθηκε και περισσότερο και ο Ελαραμπή θα βοηθήσουν περισσότερο την ομάδα για το βασικό στόχο που για μένα είναι το πρωτάθλημα και τα παιχνίδια με την Αταλάντα.
καλή αρχή και πάλι και καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάντως, Διονύση, ρίχνοντας μια ματιά στον τύπο σήμερα, πρέπει να είστε σε μεγάλη ταραχή στον Ολυμπιακό, ε. Γιατί, φιτιλάκια μου. Γιατί, ρε φίλε, πρόσκειται τώρα. Έχετε μπροστά σας, μιλάμε, γίνονται εξελίξεις τραγικές για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Αλαφούζος πάει φοβερά. Ο Μελισσανίδης ανανέωσε το Γιαννίκη μέχρι το. Άσε τον Αλαφούζο, μην το βάζεις. Ναι. Πού θες να πεις για τον Γιαννίκη μόνο. Ναι, μέχρι το 24. Θέλω να πω κι άλλο. Άλλο. Τον Αλαφούζο, τι το βάλεις και ο Σαββίδης, από ό,τι διάβασα, παρά τις προσπάθειές σας, δεν φεύγει και είναι εδώ παρόν. Τι τραβάμε. Οπότε προνάστε σε μεγάλο πανικό, να τρέμετε. Ναι. Πα, τι σου είχε κάνει ο Γιάννη, όχι, ρε, για το Σαββίδι ήταν απλά. Δεν το Γιάννη εκεί μέσα, για να μην φανεί το λέω για το Σαββίδι μόνο. Διάβασα ότι τρέμουν στο λιμάνι γιατί ο Σαββίδι είναι εδώ. Ναι. Παρά τις προσπάθειες που κάνατε να φύγει ο άνθρωπος. Για πάμε στον επόμενο. Αν τολμούσα στον Τέρι, πάντως εγώ παλιά να γράψω για Βαρδινογιάννη αυτά που γράφουν για το Σαββίδι, θα μ' είχαν κρεμάσει την Ομόνια τα μανταλάκια. Κώστα! Έλα! Τρέμουμε. Τρέμετε, αυτό λέω. Για το Σαββίδι, λοιπόν. Ναι, το διάβασα σήμερα σε έγκριτο site. Καλή αρχή, θέλω να πω κάτι στο φίλο μου τον Διονύση. Τα έχουμε πει και στο γήπεδο. Διονύση, είμαι αυτός που σου έλεγα για το κουντέ. Δεν θέλω να σου πω τι σου έλεγα. Ναι. Κατάλαβες. Πες μας τι του λέγεις, να έχει λίγο ενδιαφέρον. Όχι, ότι είναι καλός παίχτης. Α, εντάξει, ναι. Άμα χάσει 20 κιλά. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Τα τελευταία 4 παιχνίδια βλέπω τον Ντίσελντορφ. Επίτηδες. Τη Φορτούνα. Μ' ακούς? Ναι, πιο γκούτρι. Βλέπω τον Κούτρι. Ναι. Δεν πιστεύω ότι τεχνικά μετά τον Γεωργάτο, και όποιος έχει αντίρρηση ας μου το πει, ξέρει καλύτερη μπάλα από όσο έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό αριστερά μπακ. Τεχνικά λέμε, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Το Ντίσελντορφ παίζει ένα 3-5-2 και άμα τον δεις, ρε φίλε, πώς πάει. Δηλαδή, εντάξει, αμυντικά δεν είναι τόσο πολύ καλός αμυντικός. Το ξέραμε αυτό, δεν ήταν το μειονέκτημά του. Πες μου σε παρακαλώ, εκτός από το ποδοσφαιρικό και το τεχνικό, υπάρχει κάτι άλλο με τον Κούτρι? Τι εννοείς? Γιατί δεν παίζει στον Ολυμπιακό, ρε φίλε? Δεν γίνεται να... Κάποια στιγμή ακούσει ότι είχε που παίζει ένα πειθαρχικό, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτός λόγος για να μην έπαιρνε την ευκαιρία του. Ρε εσύ, κοίταξε να δεις, κάποτε ήταν βασικός και ήταν αναπληρωματικός. Δεν τον έχει. Δεν τον έχει μετά... με καλό μάτι ο Μαρτίνς πάντως. Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν τον έβλεπε μετά. Όχι ότι δεν τον έβλεπε γενικά, στο λέω. Ναι, δεν είναι τον ανάγκασε να πάει μεταγραφή δανεικό στη Μαγιόρκα και έπαθε το χιαστό. Και από εκεί και πέρα έχει πάει έτσι. Δηλαδή, άμα τον δεις, άμα λέμε ότι ο Ρέαμτσουκ κάνει σέντρες, δηλαδή το παιδί αυτό κάνει παπάδες εκεί πέρα, έτσι. Και μην λέμε τώρα για τη Φορτούνα ότι παίζει Β' Bundesliga. Γιατί αν έρθει η Φορτούνα εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, παίρνει πρωτάθλημα, έτσι. Όχι, έτσι όπως σιγά, σιγά μην πάρει και τέτοιο, ρε. Πρωτάθλημα μπορεί να εδώ. Άντε, φέρνει τη Φορτούνα να πάρει και πρωτάθλημα κανένας άλλος. Όχι, άλλο λέω. Ότι έρχεται εδώ και διεκδικεί, έτσι. Γιατί Στατ Πάολι, Φορτούνα και κανένα δυο άλλες είναι, δεν παίζονται οι ομάδες. Υπερβολικός, υπερβολικός, δεν το πιστεύω. Ορίστε, είμαι υπερβολικός. 7-8 θα βγει. Εσύ έτσι λες. Δηλαδή, η Φορτούνα. Και η Φορτούνα την παίρναγε ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ατρόμητος. Διονύση, έχεις δει τα χαφ που έχει Φορτούνα? Το μπάτσο το ξέρεις τι έχει Φορτούνα? Ρε φίλε, τέλος πάντων. Τι έχεις πάθει με τη Φορτούνα? Όχι, ξέρεις τι έχω πάθει. Για τον Κούτρι έχω πάθει. Φορτούνα. Δεν ενδιαφέρει Φορτούνα. Φορτούνα, λέγαμε το μακαρίτι. Είμαι στεναχωρημένος γιατί ψάχνουμε αριστερό μπακ και έχουμε ένα παιχταρά και δεν τον βάζουμε και Έλληνας κιόλας. Πώς θα γίνει? Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ούτε η Φορτούνα ούτε κανένας άλλος. Μου στέλνει τώρα εδώ ένας φίλος μου που του έχω εμπιστοσύνη. Ναι. Ο Σπύρος, πες του λέει ακριβώς για αυτό που είπε ο ίδιος, επειδή είναι καλός αμυντικά. Για τον Κούτρι. Ναι, ποιος είναι καλός αμυντικά, ρε φίλε? Ο Ρέαμτσουκ δεν είναι καλός αμυντικά. Ο Ρέαμτσουκ, περίμενε να σε ρωτήσω κάτι, ρε Διονύση. Αμυντικά ωραία, είναι καλός, παιδί, ρε φίλε. Το παιδί είναι του 6,5-7 και παίζει για 7,5. Να σου πω κάτι άλλο. Έχει ένα εξτρέμ εδώ πέρα στην Ελλάδα που να κάνει τη διαφορά και να την αντιμετωπίσει. Υπάρχει εξτρέμ εδώ στην Ελλάδα με ταχύτητα. Ένα Άμραμπατ υπάρχει, ο οποίος είναι 34 χρονών. Δεν υπάρχει παίχτης. Δηλαδή, άμα βρεθεί με έναν καλό εξτρέμ, τότε θα τον δούμε. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν εξτρέμ, ρε φίλε. Μάλιστα. Δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να πω? Δηλαδή, ο Κούτρης εδώ πέρα κάνει πλάκα τώρα. Άσε τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, είναι πολύ καλό. Δεν καψούρα, ρε, τι πάθαμε σήμερα. Δεν είναι καψούρα, γιατί ψάχνουμε αριστερό μπακ. Γι' αυτό έχω καψούρα. Δεν έχω κάτι με το συγκεκριμένο, ούτε είναι ξαδερφός μου. Εγώ που ζω και να πνέω να πάρω τον Ζαγαρίτη, δηλαδή. Διονύση, θέλω να σου πω αυτό το πράγμα. Ποιο Ζαγαρίτη, ρε? Συγγνώμη, ρε. Συγγνώμη.
Πήγαμε το Ζαγαρίτη, μου λες ποιο Ζαγαρίτη. Πού έχει παίξει ο Ζαγαρίτη, δε. Στον Παναθηναϊκό. Ούτε εκεί, ούτε εκεί δεν έχει παίξει τώρα πλέον. Τι κάνουμε. Έχει παίξει, έχει παίξει. Ούτε εκεί δεν έχει παίξει. Λες, Διονύση, λες να πάει σε ομάδα που τον αγαπάνε. Δίνω μάχη. Διονύση, άμα είναι να πάρουμε τον Ζαγαρίτη, έχουμε τον Αποστολόπουλο. Έκλαψα. Έχουμε τον Κίτσο πίσω εκεί πέρα, που είναι παιχταράδες. Άκουγκο, ναι, έχει σχέση ο Ζαγαρίτη με αυτού που μου είπε τώρα. Ο Κίτσο δεν είναι μπακ, φιλέ. Άκου, ο Κίτσο δεν είναι μπακ. Και γιατί δεν παίζει, ρε φίλε, ούτε στην. Πάρμα. Εκεί πέρα, στην Ιταλία, στην Πάρμα, που είναι στη Β' Εθνική. Γιατί θέλει να πάει στην πρώτη. Επειδή θέλει να. Εντάξει, καλά. Λοιπόν, θέλω να βγει και κανένα άλλο, αν έχει δει τον Κούτρι τα τελευταία παιχνίδια, που είναι και βασικό κιόλα στο 3-5-2 παίζει Φορτούνα, να μα πει τη γνώμη του. Γιατί δεν πιστεύω ότι αριστερό μπάκου να κάνει τέτοια σέντρα. Ένα πάντω που τον έχει δει εδώ πέρα λέει δεν μπορεί να καλύψει καθόλου πίσω. Έχει μια καλή. Ποιο είναι αυτό. Κάποιο, ρε. Ποιο είναι αμέσω να το στοχοποιήσει. Ποιο είναι αυτό να έρθει εδώ να το. Καλά, αυτό είναι ξέρει μπάλα αυτό. Έχει μια καλή σέντρα σχετικά. Με τον Γιαννίκη μιλάει. Αλλά δεν μπορεί να ανεβοκατεβαίνει πλευρά. Άκουσε με, φίλε. Είναι το μόνο μπακ που μπορεί να περάσει τον αντίπαλό του όπω θέλει με τρίπλα. Δεν θα με κάνω να δω Φορτούνα τώρα. Το ένα εναντίον ενό. Παίξε Φορτούνα εσύ τώρα. Άκου, μισό λεπτό. Θα το πάρει μόνο του. Παίξε Φορτούνα. Μισό λεπτό να συζητήσουμε σοβαρά. Άκου. Με την ίδια λογική που μου το λε. Ναι. Εκείνο το μάτσο που έκανε ο Κούτρι στην Τούμπα με το Ζαμπά. Με τον Μπάουκ. Ωραία. Και δεν το έχει κάνει. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν. Ωραία. Εντάξει, μην. Τώρα πα να συγκρίνει τώρα τον Μάρτιν. Δεν θα έπρεπε να δει κάτι. Αυτή τη στιγμή έχει πάρει μια απόφαση ο Μάρτιν. Δηλαδή, εγώ το έγραψα και στην εφημερίδα σήμερα. Το πιο πιθανό σενάριο για τον Ολυμπιακό δεν θα βρει 15 εκατομμύρια για το Ρέαμ σου. Και είναι δεδομένο. Αλλά θεωρώ ότι παίρνοντα αυτέ τι συμμετοχέ, μια πρόταση θα τη φέρει. Πώ να σου το πω. Από πού, από ποιο πρωτάθλημα. Δεν τι σημασία έχει πιο πρωτάθλημα. Μια πρόταση, θα τη φέρει. Από την Πολωνία. Μπορεί από την Πορτογαλία, δεν ξέρω. Ούτε στην Πορτογαλία μπορεί να παίξει την τριάδα. Για μην κοροϊδευόμαστε να μεταξύ. Το έχει στείλει, διάβαστο. Είπαμε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Άκου. Είναι καλό παιδί ο Κούτρης και εγώ τον εκτιμώ και είχα και δηλαδή ένα ευγενικότατο παιδί και στις αποστολές και τα λοιπά. Δεν διαφέρει αν είναι καλό παιδί ρε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό. Σου λέω λοιπόν, σε ρωτάω κάτι άλλο ρε φίλε. Εδώ βλέπεις, θα βάλω φιτιλιά. Ποια τρεξίματα θα κάνει ο Κούτρης ρε σε όλη την πλευρά τώρα μας δουλεύετε, τι ακούμε τώρα. Έπαιζε ο Τσιμίκας φανταστικά και ζητούσατε τον Κούτρη άσχετη. Αν δεν το λέγανε Λεωνάρντο αλλά Βαγγέλη ούτε θα τον ξέρατε. Εδώ εγώ θα σε φτιάξω. Άντε, έλα, φιλιά. Να σε ρωτήσω κάτι, Διονύση. Αρρώτα γίνεται, ναι. Ψάχνουμε δεξί μπακ, έτσι. Έχουμε τον Άγιο Γιαννάκη το Μασούρα. Ναι, δεν θέλουμε μπακ. Είχαμε το Σάλιακα που δεν τον θέλαμε γιατί και καλά. Δεν καταλαβαίνετε κάποια πράγματα, ρε τα εξηγούμε. Σου λέω λοιπόν αυτή τη στιγμή. Ο Σάλιακα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στον Ολυμπιακό. Και εγώ το ξέρω, δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι θέμα κάνει, δεν κάνει, φίλε. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει το παιδί. Δεν είναι και το θέμα μου, κάνει, δεν κάνει. Το θέμα είναι ότι και τα παιδιά κάποια στιγμή κοιτάζουν την καριέρα τους γιατί έχουν μπροστά κάποια χρόνια συγκεκριμένα, κάποια συμβόλαια που μπορεί να παίζουν ρόλο. Λοιπόν, δεν είναι όλοι οι παίχτες κάθομαι στον πάγκο, παίρνω 300.000. Να ρωτήσω μόνο το τελευταίο και να μου πεις, συνέβη κάτι εκτός ποδοσφαίρου, εκτός από το αγωνιστικό επίπεδο με τον Κούτρι, με τον προπονητή. Ή δεν του κάνει μόνο αγωνιστικά. Αυτό θέλω να ξέρω. Δεν ξαδέρφια είσαστε. Όχι ρε φίλε, δεν είμαστε ξαδέρφια, δεν έχουμε καμία σχέση. Ναι, γιατί πρέπει. Δεν είμαστε, δεν έχουμε καμία σχέση, αλλά δεν μπορώ να μου λέει ότι πάει να πάρει τώρα το Ζαγαρίτη. Α, λίγα σου είπαμε το Ζαγαρίτη. Α, σε ρε φίλε, γιατί τι είναι. Έχω αναλάβει προσωπικά το θέμα αυτό. Όχι ρε φίλε. Δεν το θέλω, ρε το Ζαγαρίτη. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν σε ρωτήσαμε. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας να μας πείτε Κούτρης ή Ζαγαρίτης στο onair@overfm.gr. Λοιπόν, Γκοτζό. Έλα. Φοβερό, επειδή τα έχει ακούσει παλιά με Ζαγαρίτη. Ναι. Φοβερό είναι ότι βλέπω προχθές που έχει μπει σε μια σελίδα στο Facebook, παιδί μου, η είδηση ότι προτάθηκε στον Ολυμπιακό Ζαγαρίτη κτλ. Έχει μπει ένα δρόμο από κάτω και γράφει σχόλιο, παιδιά. Έχει έρθει ο καιρός να πάει κάπου που τον αγαπάνε, όπως λέγανε και σε μια κομπή ώρα ραδιόφωνο. Τίποτα, το κάναμε σύρια, λες, εντάξει. Ζαγαρίτη. Να σου αμέσως στον Ολυμπιακό, το θες το έχεις συνέντευξη κατευθείαν. Και όρισε καλά. Κάτσε, μην την κάνω πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Σωστό γι' αυτό. Μην το βγάλουμε καμιά μέρα. Παλιά θυμάσαι, Χριστούγεννα βάζαμε παγωμένα θέματα συνέντευξης. Ό,τι θα βάλουμε 24 του μήνα. Αυτό. Πάντως τώρα βλέπω βαθμολογία, χαροπαλεύει η Φορτούνα.
Ελά, εντάξει, πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε break, παιδιά. Λοιπόν, επιστροφή, Διονύση, μας ακούς μια χαρά, έτσι. Νομίζω έχει αποκατασταθεί. Ναι, μετά, εγώ να σου πω κάτι όμως, φίλε. Τώρα μου είπανε κάτι χτες έξω που βγήκαμε, πήρε ένα και με ειδοποίησε τι έγινε. Εγώ κάνω κάθε καλή προσπάθεια, ρε παιδί μου, να μην βγάζω εδώ οπαδικό μένος και τέτοια. Έτσι. Α, τώρα μου είπαν ότι εγώ την πλήρωσα χτες λόγω Ολυμπιακού. Εγώ πες. Δεν κατάλαβα. Με την Αταλάντα, ρε φιλέ. Πήγαν στον προπονητή της Αταλάντα και του είπαν ότι έχει έρθει κατάσκοπο του Ολυμπιακού να σας δει. Τρομοκρατήθηκε ο άνθρωπος, της είπε μην παίξετε καλά, μας καταλάβει ο Μαρτίνης και την πλήρωσα εγώ. Πάντως τα δύο τελευταία τρίγματα δεν είναι καλά. Εντάξει. Όταν έμαθαν οι άνθρωποι ότι κληρωθήκαν τον Ολυμπιακό, πανικοβληθήκαν. Σου λέει, άμα παίζουμε έτσι. Εδώ δεν λες ότι έμαθα θα παίξουν Πορτογάλο προπονητή και έφαγε τον άλλο Πορτογάλο το Μουρίνιο 4 μέσα στην Αταλάντα. Ναι, αυτό. Πού το πας. Αυτό που το πας. Βλέπω το Μουρίνιο να αναλαμβάνει. Ποιο Κούτρης και ποιο Ζαγαρίτης, ρε παιδιά, ο Κυριακόπουλος είναι το καλύτερο αριστερό μπακ. Δείτε Σασουόλο. Κυριακόπουλος, Σασουόλο. Πάντως βλέπουν εδώ όλα τα. Να εξηγήσουμε, πάμε πάλι. Όλα τα διεθνή. Πάμε πάλι από την αρχή. Καταρχήν ο Κούτρης, γιατί το λες, έχει ανοίξει τον Ολυμπιακό ακόμα. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό όχι, αλλά του αρέσει, ρε φίλε. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Άρεσε εδώ στον άλλον. Μισό λεπτό, ρε. Μισό λεπτό. Ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει αυτή τη στιγμή αριστερό μπακ να έρθει να παίξει βασικός. Με την ίδια λογική που λέει ο φίλος υπάρχει ο Λυκογιάννης. Εξαιρετικό αριστερό μπακ. Ναι. Έτσι. Και ο γιος μου. Ο Κούτρης είναι δανεικός στην Φορτούνα. Δανεικός είναι. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να γίνει ποτέ τέτοιο. Ξέρω να το χάσει. Και όπως λέει και ένας φίλος, ο Δ. Σπύρος λέει, εξ όσων γνωρίζω, πριν δύο χρόνια στην προετοιμασία υπήρχε πειθαρχικό θέμα Μασούρα και Κούτρη και ο Μαρτίνς είπε ότι όσο είναι αυτό στην ομάδα, τα παιδιά δεν θα παίξουν και τους είπε να βρουν ομάδα. Δεν υπάρχει, Ράδιο Αρβίλε. Αυτό είναι εντάξει. Ράδιο Αρβίλε, μην λες για Ράδιο Αρβίλε. Ο Μασούρα είναι ένα παιδί που έχει βλέξει αυτό, λέει. Ναι. Τι ήθελε να κάνει, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θα τον πιάσουν σήμερα. Το ερώτημα είναι το λιγότερο για αυτόν. Για τους υπόλοιπους είναι το θέμα. Αλλά πας στο άλλη κουβέντα. Μην την πιάσουμε τώρα. Τίποτε. Πιάσουμε, ρε φίλε. Κάτσε, σοβαρή κουβέντα είναι. Γιατί τώρα να βοηθήσουμε. Πάει να παραδοθεί, λέει αυτό. Πάει να παραδοθεί. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Παναγιωτόπουλος. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, πολλά περίεργα. Αυτό είναι η κορυφή του Παοκόβουνου. Τι είναι αυτό τώρα. Δηλαδή είσαι με κάποιον δύο χρόνια, ρε κορίτσι μου και εσύ να πούμε. Ναι. Και σου δείχνει κάθε μέρα βίντεο που ανεβάζει. Τι κάθεσαι με τον Καραγκιόζη να βγει. Τώρα αυτή δεν είναι λογική, ρε Σικώστα. Δεν λέω ότι είναι λογική. Αλλά λέω πραγματικά. Δεν λες, αλλά λες. Άκου, ας πω κάτι. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να προσέχουμε κιόλας. Με ποιους βλέπουμε. Ναι, να προσέχουμε, απλά επειδή. Δεν λέω ότι το κάθε το Μάρια σου δικαιολογείται από αυτό για αυτό που έκανε. Άκου, ας πω κάτι. Επειδή κόστασαμε όλοι, έχουμε παιδιά και δεν ξέρει ποτέ από πού μπορεί να σου και πώ μπορεί να σου έρθει. Το ξέρω που δεν. Σε αυτό θα πρέπει να βάζουμε μια τελεία. Δεν δικαιολογούμε. Ποιο δικαιολόγησε. Δεν τον δικαιολόγησε. Το Μάρια, αλλά ρε παιδιά. Ανοίξτε λίγο τα μάτια μερικές φορές. Δηλαδή, όπως την κοπελίτσα που λένε με τον πιλότο, ας πούμε. Πού τη στέλνεις, ρε γυναίκα μου, 15 χρονών κοριτσάκι να παντρευτεί με τον 30. Ναι, όσον αφορά την οικογένειά τη. Δεν μας έπαιρνε καλό, δηλαδή. Εντάξει. Αλλά. Στα 15 τη στέλνεις να είναι παντρευτεί και μετά στα 20 ανακαλύπτει ότι. Αλλά όμως, κοίταξε να δεις. Ένα κοριτσάκι τώρα, είτε 17, είτε 18, είτε 22, μπορεί να ερωτευτεί, μπορεί να μπλέξει, μπορεί να κάνει, μπορεί να την πατήσει. Μπορεί να την πατήσει. Αλλά ρε κορίτσι μου, όταν το βλέπεις τον άλλον ένα μήνα, δύο, τρει, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Και το βλέπεις όσο σου δείχνει τα βίντεο με τις προηγούμενες. Πόσο... Αυτή το είπε. Ότι μου δείχνει τα βίντεο με τις προηγούμενες, βάζαμε τσόντες και μετά μου λέει αυτό. Εντάξει, είπαμε. Μα σε παρακαλώ, ρε Διονύση, δεν μπορώ πια. Και πάση περιπτώσει δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος είναι κάθε μέρα με κάποιον από το πρωί μέχρι το βράδυ και όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτε. Όχι, αυτό ποιο το λες για τους συνεργάτες. Εγώ για όλους. Όχι, δεν έχεις δίκιο σε αυτό. Εντάξει. Κάτσε ρε Σικώστα, εγώ μπορεί να ξέρω, κάνω εκπομπή μαζί σου και 5 χρόνια εδώ. Μπορεί να ξέρω εγώ τι κάνεις. Αν είχα κανένα κανάλι και ανέβαζα τότε, δεν ξέρω τι θα γίνει κοινό. Όχι, δεν θα έχει γίνει κοινό. Πώ θα το ξέρω. Αυτό το κανάλι και α το βλέπει. Δεν θα έλεγε ότι βλέπω το κανάλι του Τάδε. Φίλε, δεν είναι το κανάλι του Τάδε. Εσύ μπορεί να το κάνει με ένα ψευδόνυμο αυτό. Με ένα οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα μην λέμε τρελά. Δηλαδή σε όλες τις δουλειές σου εσύ είχες στους συνεργάτες σου ήξερες ο καθένας τι καπνό φουμάρι και τι βίτσια. Αν ήξερα δεν θα καταντήσει έτσι. Έχεις αυτό που λες. Εδώ είναι μερικές φορές μες στο σπίτι σου ο αδερφός σου ή ο ξαδερφός σου. Τι, δεν το συζητάμε. Κώστα μου. Ναι. Θες να ανοίξουμε κουβέντα για την πιάτσα. Την ανοίξαμε την κουβέντα ήδη. Τι να ανοίξω για την πιάτσα. Ανοιχτή την έχω μόνιμα εγώ. Ναι. Λέω θες να ανοίξουμε κουβέντα για δημοσιογράφους που. Που στέλνανε σε κοριτσάκια διάφορα. Επειδή δεν μιλά και υποσχόντουσαν καριέρα. Άστο τώρα. Και σε κοριτσάκια και σε αγοράκια. Θα σε αγοράκια. Το κεφάλι τώρα. Άστο. Γι' αυτό λέω ρε παιδιά, εγώ δεν το λέω για να δικαιολογήσω κανένα το Μάρι. Το λέω ότι πρέπει να προσέχουμε. Τι να κάνουμε φίλε, τώρα. Αλλά δεν είναι ρε φίλε, εσύ είσαι περπατημένο. Έχει μια αντίληψη άλλη. Έτσι. Η κοπέλα αυτή τώρα δηλαδή, που δεν ξέρει το ταβάνι τη ποιο είναι, εάν την επηρεάζει τόσο πολύ κτλ.
Δεν το ξέρει. Γι' αυτό λέω να προσέχουν ρε, παιδί, τα κορίτσια και τα παιδιά. Αυτό που λες είναι μια πολύ. Και για τα ναρκωτικά, δηλαδή είσαι με κάποιον παρέα. Άμα το βλέπει μία, δύο, τρει, τέσσερι. Ωραία, να σα πω κάτι. Μπαίνει στο Instagram. Ναι. Μπαίνει στο Instagram. Δεν βλέπω σένα συνέχεια. Λοιπόν. Είναι, όταν βλέπει ένα κορίτσια 16, 17, 18 χρονών στο Instagram. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω πάθει σοκ που πάω με τα μάξι στον δρόμο καμιά φορά και βλέπω κι άντε τώρα που είναι χειμώνα να στηθούμε μπροστά από κανένα χριστουγεννιάτικο. Πρόσεξε, μην τρακάρει. Αν βλέπει Instagram, όταν βλέπει. Αν βλέπει για 17 χρονών στα βράχια και να βγάζει φωτογραφίε στο Instagram, τι περιμένει δηλαδή, να τη στείλουν μηνύματα στην κοινωνία που ζούμε. Ναι, γι' αυτό λέω να προσέχουν, ναι, ρε παιδί, να προσέχουν. Αυτό το πράγμα που λες είναι και ένα θέμα της κοινωνίας, πώς έχει εξελιχθεί η κοινωνία. Προφανώς. Τι να κάνουμε. Όχι μόνο αυτό, συνολικά, ναι. Κάποτε στο σχολείο, δηλαδή, λέγαμε την ακούμπησε κατά λάθος στη γυμναστική πάνω στο στήθος και τι ωραίο στήθος για αυτή. Και τώρα εδώ, άμα δεν βγάλουν τα μάτια του, δεν έχουμε. Έχει αλλάξει η κοινωνία, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό λέω να είμαστε πιο προσεκτικοί. Είμαστε παλιών αρχών, εμείς και είμαστε άγιοι άνθρωποι. Καλά, παλιών, δεν είναι θέμα παλιών αρχών. Ούτε παλιών αρχών είμαστε και κυρίως το σίγουρο δεν είμαστε άγιοι άνθρωποι. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Εμείς και ως πιτσιρικάδες. Εγώ δεν είμαι τώρα. Εμείς και ως πιτσιρικάδες μεγαλώσαμε, δεν είχαμε διαδίκτυο, δεν τα είχαμε όλα έτοιμα να τα βρεις όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο έτοιμα τα είχαμε. Ποιο είμαι εμείς. Θα σου πω γιατί υπήρχε πιο άμεση επικοινωνία, φίλε. Ό,τι είχε σχέση με σεξουαλικότητα και τέτοια, δεν τα είχε έτοιμα να πα να μπει ό,τι θε να βρει. Τώρα με κοροϊδεύει. Πού μπορεί να το βρει. Εγώ θα τη λέω, τι να έχει έτοιμα. Πλάκα κάνει τώρα. Ενώ ρε, παιδί μου, ότι η επαφή ήταν έτοιμα. Πιο άμεση. Δεν ήταν μέσω διαδικτύου. Δεν ήταν η επαφή άμεση. Που κοίταζε τότε το. Που πηγαίναμε σε ένα βίντεο κλαμπ 15 άτομα και το συζητάγαμε 3 ώρες για το ποιο θα πάει να πάρει τσόντα. Τώρα άσε μας, ρε Σίκος, το είχαμε έτοιμο. Όχι, εγώ είχα ένα φίλο που δεν μάθει να τη δω. Προχώραγε. Καλά σου κάνε. Γιατί θα του έπριζε και στην τσόντα. Όταν κουβεντιάζανε, λέει προχώρα το να πάμε κάτι. Κάτσε να δούμε λίγο την υπόθεση, ρε φίλε. Να πει δεν είχαν υπόθεση. Αλλά να δει λίγο το διάλογο, ρε παιδί μου. Τραβάμε τώρα, άσε μας. Μεγαλώσαμε με τούτη φρούτη, βλέπαμε ένα στήθο να πούμε και νομίζαμε ότι κάτι κάναμε και το συζητάγαμε. Συζητάγαμε μια εβδομάδα. Το ίδιο είναι και τώρα μπαίνει ο πιτσιρικάς μέσα στο διαδίκτυο και μπορεί να βρει ό,τι. Ναι, καλά, αυτό δεν πειράζει. Καλύτερα να αρχίσει να είναι παιδί, καλύτερο, παιδί, φίλε, γιατί το καθένα θέλει την ηλικία του και πρέπει να έρχεται λίγο ομαλά αυτή η κατάσταση. Όταν έρχεται, όπως λέει ο Διονύσης, και στα 15 τα πετάς όλα έξω και δεν ξέρω εγώ τι άλλο γίνεται, που γίνονται, και όταν με τα κινητά στα σχολεία σε βγάζουν βιντεάκια και αυτά, δεν είναι ομαλή κατάσταση αυτή. Δεν είναι ομαλή. Κώστα μου, άκου. Ναι. Λες τώρα να σου πω παράδειγμα. Με παίρνει άνθρωπο σοβαρό. Ναι. Λέει, φίλε, έχω ένα ζήτημα. Μου λέει, θέλω να με βοηθήσει. Τι πες μου. Έχω, μου λέει, μια ξαδέρφη, είναι 16 χρονών. Ωραία. Θέλω να την παντρεύσω. Όχι, βάζει, μου λέει, κάτι φωτογραφίες στο Instagram και τη έστειλε, μου λέει, ένα ποδοσφαιριστή μεγάλη ομάδα, μήνυμα κτλ. 16 χρονών η κοπέλα. Τι θέλω να του πω. Τι να πει. Τι συζητάμε τώρα. Τι θες να σου πω δηλαδή για αυτό το ζήτημα. Όχι, τι να μου πεις. Αλλά το θέμα δεν είναι να πούμε στην ανάλυση αυτή που λες. Όχι, εγώ απλώς με αφορμή αυτό που πες πριν. Μια μέρα, άκου τώρα, για να μην έχουμε μπερδέματα. Ναι. Πρέπει να πάμε μια μέρα σε μια ταβέρνα. Εγώ, εσύ, ο Λούπος και ο Καζαντζόγλου. Mm. Να πούμε τι έχει κάνει ο καθένας. Ελεύθερο, εγώ να σου πω ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ναι, ρε φίλε, να ξέρουμε για το μέλλον πώς θα το χειριστούμε. Είχα ένα φίλο όταν ήμασταν 16 χρονών, ήταν 15 πόσο ήμασταν πιτσιρίκια, είχαν πάει από το χωριό στην Άρτα γιατί γινόταν τότε οι συναυλίες μεταπολίτευσης με τον Μίκη. Είχε έρθει ο Μίκης να κάνει συναυλία στην Άρτα και πήγαμε όλοι κρυφά παράνομα. Και επηρεασμένος μετά αυτός είχαν πάει στην πλατεία στην Άρτα εκεί που κάναμε βόλτα, είδε μια κοπελιά και πήγαν να τη κάνουν καμάκι και τη τραγούδα για εδώ σου παίρνουν τα πουλιά, σου παίρνουν οι καμπάνες. Πού να στρίψει η κοπέλα. Εντάξει, με δώσω παίρνουν τα πουλιά, δεν προχωρά. Αλλά να σου πω, το Άντζι το προλάβατε για μπλουζ. Το Άντζι. Το ξέρουμε, ρε φίλε. Εντάξει, φίλε. Άμα ρίσκω, ρε μπλουζ με Άντζι. Ένα σοβαρό ζήτημα πάντως είναι η ανταλλαγή υλικού μεταξύ συντρόφων, έτσι. Σοβαρά. Γιατί, ρε φίλε, δεν ξέρεις η κόσμο που αλλάζει φωτογραφίες. Κοίτα, πάντως Διονύση, να σου πω κάτι. Επειδή δεν ξέρεις πώς τη βρίσκει ο καθένας. Εγώ επειδή δεν είμαι πολύ. Εγώ δεν είμαι πολύ ωραίος, δεν στέλνω φωτογραφίες μου. Το θέμα είναι μετά, άμα χωρίσεις, ας πούμε, σε μια τέτοια σχέση. Είσαι τελείως ανήθικος και καραγκιόζης και ελεηνός. Να πάει να το βγάλεις στη φόρα. Αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πας στο κινητό κάποιος να το φτιάξεις. Τι γίνεται. Να το, μπήκε. Αυτά είναι. Το εννοούσε, ρε καψούρι. Κάτσε, φίλε. Αυτό κράτα η ώρα. Είχε καιρό να τη γνωρίζει, να μιλήσει. Που πα σχολείο. Κάτσε, μην πάρει. Κάτσε, μην πάρει τώρα το αρετάκι και χορέψει κανένα μπλουζ εδώ μέσα. Αυτό κράτα η ώρα. Και χουμάλα. Ναι, ρε. Δεν σου έχω πει. Και την εισαγωγή του Pink Floyd βάζαμε για μπλουζ. Που έκανε δύο ώρε. Δεν σου έχω πει. Τη μεγάλη κέντα που κάναμε πιτσιρικάδε. Τι έκανε. Τότε ήταν τη μόδα τα διπλή εγγραφή. Ναι. Τα συντροφονικά. Ναι, ναι.
Όταν πηγαίναμε στα πάρτι, λοιπόν, είχαμε μια κασέτα, ναι, που είχε τα μεγάλα μπλουζ. Και μια από τα γρήγορα. Έτσι. Και μια τα γρήγορα. Ναι. Οπότε, ξέρεις, τότε ήταν τη μόδα, παιδί μου, πήγαινε, ξέρεις, δηλαδή, ναι, σου λέγε. Λοιπόν, λέγαμε, άμα ήταν καμιά καλή, άμα ήταν καμιά καλή, το μεγάλο, τη μεγάλη, από την αριστερό καστόφωνο. Άμα ήταν καμία που πρέπει να βγάλει την υποχρέωση, παίξε από το δεξί καστόφωνο. Αυτά είναι. Τα έχει ακούσει όλα ο φίλος, περιμένει στη γραμμή, πάμε να μας πει και αυτό τη γνώμη του. Γεια σας. Ο Τασουλάκος. Γεια σου, Τασουλάκο, γίγαντα. Ήρθες να κολλήσεις τώρα εκεί που πρέπει. Τα καινούργια χτίρια. Να σε καλά ρε, και εσύ να χαίρεσαι τον προπονητή μέχρι το 1924. Ναι. Και εγώ έχει σχέση με και Κώστα, εχθές πήγα στον Μπομπά, Τσιμπίδα πήγα στο Τασουλάκη. Α, ωραία, μπράβο. Παναγιώτη. Καλώς, να είναι καλά ο κύριο Παναγιώτη, να χαίρεται τον μπάμπι του. Ναι. Τον έβγαλε και μορφόπεδο. Τον έβγαλε και μορφόπεδο, πες του. Με τον Άγιο Νικό, το έβαλε αποστολής με πέναντι. Ναι, ναι. Τασούλη, τι έφαγες εκεί στον μπάμπι? Το μπάμπι. Με κοντοσούλη, χωρίς καμίδι, το ένα με διπλή. Παίρνω και την πιρίτσα μου εδώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Εγώ που είμαι φήμης, αυτά. Διονύση, χώρια πολλά και στον αέρα σου γράψα και στο μέσεντ. Εγώ είμαι πάντα κύριος απέναντι σου. Πάντα. Ευχαριστώ, να ενημερώσω μετά. Πες στα σούλη, να ενημερώσω μετά. Ναι, και σας παρακαλώ πολύ, το Μίτσο όταν βγαίνει, όταν παίζει η ομάδα με τη Εύη, το βγάζει, είναι λίγο μαυρόγαλα. Βγαίνει μόνος του και ξέρεις τι, βγαίνει μόνος του και του λέει ο Γκότζος, πες τι θα γίνει την Κυριακή. Το είπαμε, πες τι θα γίνει την Κυριακή. Δεν μπορεί να το γυρίσει αυτό. Πάτω είναι παραμονή πρωτοχρονία το 2022, να σου σπάσει το ρόδι, θα σου πάει όλη η χρονιά άφτογα. Άφτογα να σου πάει το 22, να πάει το Μίτσο. Θα σε καλά ρε. Σωστός. Ακούγεται για θα πάρουμε κανένα χαφ. Θα πάρουμε ρε Τασούλη, θα πάρουμε, θα πάρουμε. Γιατί άκουσα και το πριν στο χιλιάκι το φίλο μας τον Τζίλι, για ένα σίγουρο μπορεί να πάμε και για δεύτερο. Για να δούμε. Και να ξεκινήσουμε από τον ένα με το καλό και να δούμε. Θα δω και σήμερα και το μπάσκετ μας, εντάξει, αδιάφορο. Καλά, το μπάσκετ του μην το δεις καλύτερα. Ας το μπάσκετ, δες τίποτα άλλο καλύτερα. Ναι. Και σήμερα πήγα με ένα φίλο μου και βγάλαμε φωτογραφίες στο Σύνταγμα, το δέντρο. Ανεβάσω σε λίγο. Ωραίος, ωραίος. Υπάρχει, Παναγιώτη, υπάρχει και ένας άλλος σου Βλαντζίδικο κοντά εκεί. Έχω φάει που γνωρίζει εβδομάδα, ο Κώστας ο Αϊξής. Μπιφτέκι είναι όλα τα λεφτά. Αυτά ωραίος. Άμα δεν τα πούμε ως καλές γιορτές. Να σε καλά ρε Τασούλη μου και σε σένα. Και στην οικογένειά σας. Και σε σένα. Να δώσω χαιρετισμούς σε μια φίλη μου από την Γλυφάδα την Κεντούρα που είναι Αϊξού. Δικιά μας. Πάντα. Ωραίος. Κάκα που σας άκουσα. Γεια σου Τασουλάκο, να σε καλά. Κάθε μισή με σας ακούω. Είχα να πω πολύ και γιατί δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή. Είχα εκατομμύρια ο κόσμος που μας ακούει. Εκατομμύρια. Τα λέμε παιδιά. Γεια. Να. Διονύση, τι μου είπε ο Σταύρος σήμερα, Παρασκευή δεν θα είσαι. Τι Παρασκευή. Τι Παρασκευή δεν θα είσαι. Δεν θα είσαι εκπομπή. Γιατί ρε, δεν θα είσαι, επειδή παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, την επόμενη μέρα έχει κανονίσει να μην έρθει. Τι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν παίζει τον μπάσκετ. Έλα, με τον μπάσκετ ασχολούμαστε τώρα. Μόνο ο κορονοϊός μπορεί να μας σταματήσει. Έλα, παίξε εκεί στην Παρασκευή τέτοιο. Τι, μουσική. Στην ηλικία σου. Ποια ηλικία. Στην ηλικία μας, μπερδεύτηκα στην ηλικία μας. Ναι. Εσύ δεν έκανε εκπομπέ 24 Δεκέμβρη. Τώρα θα έχει τη γυναίκα, θα δουλεύει, κάτι τέτοιο έχει φτιάξει. Όχι, ρε, έκανε κομπές. Εφημερίδες τις κοιλάμε δύο μέρες πριν. Εντάξει, δεν τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Η γυναίκα του Καζατζόγλου και η γυναίκα του Βερβέλα τι περιμένουν, δύο μέρες. 24-25. Έτσι, είναι, έτσι. Εμένα δουλεύει. Αυτό δεν σου λέω λοιπόν. Άρα αύριο θα κάτσει να ράξει. Όχι, θα έρθω. Και την Παρασκευή θα κάνει μια μουσική. Θα έρθω και ελάτε αύριο όλοι μαζί. Αύριο, άμα θα ρίξει κάτι, θα φτιάξει μαλλιά, κάνουμε φωτογράφηση στα νέα στούντιο. Ωραία, εντάξει. Θα και φτιάξω. Τα παλιά δεν μπορούσε, είχε πίσω το κουζινομάχιο γιατί με ενοχλούσε. Ναι, μπράβο, θα φτιάξω. Να ενημερώσω το κοινό, ναι, ότι... γιατί δεν θέλω να είμαι αχάριστο. Έτσι. Ότι έχω απαντήσει σε όλα τα μηνύματα που έλαβα στα τέσσερα προφίλ μου στο Facebook. Ωραία. Λόγω τη ονομαστική μου εορτή και έχω απαντήσει και σε όλα τα μηνύματα που έλαβα στο Instagram. Σου φτάσαν οι μερέ. Ναι, χθες το βράδυ, χθες τα ξημερώματα τελείωσα. Πέθετε ότι ήθελα να τις κάνει δύο μήνες. Εκρεμεί το τηλέφωνό μου, τα μηνύματα, τα SMS, το Viber, το WhatsApp και οι κλήσεις που είχα με τις οποίες προσπαθώ μέχρι να... παραμονή, Διονύση, μέχρι έτσι. Παραμονή μπορείς, γιατί μετά είναι οι νέες ευχές. Δηλαδή, με είχε πάρει ο συνάδελφος Τσίλης στη γιορτή μου δηλαδή, ο συνάδελφος Λούπος και τα λοιπά, και με τον Λούπο σήμερα μίλησα για τις ευχές και με τον Τζίλι χθες, ξέρω εγώ, καταλαβες. Έλα ρε, τι έχεις πάθει εσύ. Προσπαθώ να ρεφάρω. Ματώνει η καρδιά μου από τα βάσανά σου. Για πάμε στον επόμενο. Ναι.
Με έχει φάει, με έχει φάει. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος από Χαλάνδρη. Έλα Γιώργο. Καλή χρονιά σε όλους. ΑΕΚ. Καλή χρονιά σε όλους. Πώς μαθήσατε από το ήλιο στα μέρη μας εκεί πέρα, ρε παιδί. Μεγάλη αλλαγή και στη στροφή, έτσι θα το πάνω. Ναι. Ήθελα να πω, ξεχάσατε βέβαια τα ωραιότερα, το μεγαλύτερο blues της εποχής μας τότε. Ναι. Ήταν το Hey You από τους Pink Floyd και το Julia από τον Paul Dog. Αυτό είναι για 50 συν. Τους Pink Floyd τους έβαλα. 50 συν. Στόπα που περιμέναμε όλη την εισαγωγή, τη χορεύαμε. Αυτό μιλάς με Γκότζο για 50 συν. Εγώ και ο Διονύσης μιλάμε για 40 συν. Εμείς να σου πω κάτι. Όταν ξεκίναγα τα λόγια των Pink Floyd είχαμε τελειώσει ήδη το φλερτ. Να σου πω κάτι για μένα και το Λούπο. Ναι. Η γενιά μας το κατεξοχήν blues. Ναι, ήταν Άντζελα Δημητρίου. Κάτσε ρε να μιλήσουμε να πούμε μια κουβέντα, Άντζελα Δημητρίου. Δεν αφήνει ρε. Παρακαλώ τον Ιχολύπτη όπως βρει το τραγούδι και να βάλει μια τζούρα. Ναι. Ήταν το Total Eclipse of the Heart. Ναι ρε. Bonnie Tyler. Αυτό ήταν. Αυτός στην Scorpions κάποια slow κομμάτια εκεί. Αυτό ήταν. Τότε τι να λέμε το. Αυτό ήταν το τραγούδι μας. Ένα φοβερό της δεκαετίας του 60 blues πάλι. Τη δεκαετία τα ελληνικά του 60. Ούτε ο Γκότζος το πρόγραμμα. Πολ Λογαρίδης. Πολ Λογαρίδης. Έλα ρε φίλε. Φρανσουάζ. Να του. Άκου ρε φίλε, άκου. Τερναραν. Άκου. Να το. Πονάρα, γυναίκα έχει πονάρα, εντάξει. Τι ωραίο ρε φίλε. Άλλη εκτέλεση είναι αυτή. Ναι, είναι, έδωσε σύγχρονη εκτέλεση. Από τη δεκαετία του 60. Το Λογαρίδη το ξέρω, για ποιο λες τώρα, του Φρανσουά. Το Φρανσουά πλη Φρανσουά, δεν το νόμιζε, ζε μαπέλε Φρανσουά. I love you, baby. Βάλε αρετάκι, βάλε στην τηλεόραση να δούμε και ρόδα τσέτα και κουρπάνα. Εγώ δεν ελπίζω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω πάντως τελικά είναι μαυρό κατά ο Μίτσος. Όχι ρε, μη γιατί το λες αυτό. Προσπαθούν στα ραδιόφωνα τον κόβουνε. Όχι, αφήστε τον Μίτσο εδώ. Εγώ θα του δίνω εγώ τρεις φορές. Έφτιαξε σένα, το τελείωσε. Για σένα το τελείωσε. Τι άλλο να κάνεις ρε φίλε. Ναι, καλά ρε. Τι θέλει, δηλαδή, εκτός αν θες να πέσουμε και να βγούμε και εκτός Ευρώπης. Παρακαλώ πολύ μην αφήνετε το να δίνει προβλέψεις για την ΑΕΚ. Άστο τώρα, δεν υπάρχει άνθρωπος ρε. Γιατί είναι Μίτσο στυλ. Και σκέψου. Και σκέψου ότι. Μα δεν κατάλαβες. Προχθές, 5 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή. Ήταν και οι δύο, κόλλησε ο ένας πάνω στον άλλον. Εγώ θα το παίξω 3-1, λέει ο άλλος. Και λέει ο άλλος, θα σκοράρουν, λέει Άμραμπατ, Αραούχο και Τσούμπερ. Πώς δεν τραυματίστηκαν και τρεις μαζί να κουτουλήσουν μεταξύ τους, οριακά. Εγώ πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές τα θέματα των προβλέψεων είναι λίγο επικίνδυνα και σε μερικούς. Με μερικούς. Ναι, γενικά με τους άλλους δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτοί οι άλλοι, εγώ δεν εντάξει. Σας παιδιά, σας εύχομαι και πάρα εγώ πήρα για χρόνια πολλά να σας πω. Να είσαι καλά. Σας ακούμε κάθε μέρα φανατικά και να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Στο κάτω Χαλάνδρη είναι ο σταθμός σας. Όχι. 17-19, 17-17 είναι εκεί Χαλάνδρη. Εκεί, κάτω Χαλάνδρη. Στην Κατεχάλια απέναντι. Α, στην Κατεχάλια, είστε εκεί κάτω. Πίσω από το Πεντάγωνο, λίγο πιο πίσω. Εκεί πέρα, νέο ψυχικό με τηλέφωνο, αυτό προμήνει. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά που με ακούσατε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Έγινε. Παρακαλώ πολύ, είναι κρίμα δηλαδή. Κατακόσατε μια ομάδα, έτσι είστε καλά. Έτσι, να είστε καλά. Σε έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Κατακόσατε μια ομάδα. Αυτό ήταν τα γρήγορα. Ναι. Κατάλαβες, δεν μπορώ, ήταν εμείς είμαστε και... Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό. Ναι. Δεν μ' άρεσε. Παιδιά, έχει γίνει πολύ αισθηματική και αισθησιακή. Εντάξει, και... άγιες μέρες έχουμε. Ναι, άγιες μέρες. Αν δεν βάλουμε συνέστημα τώρα, πότε θα βάλουμε. Λοιπόν, αλλά εδώ πέρα μηνύματα συγχαρητήρια και στους τρεις, λέει, για το κλίμα που βγάζετε προς τα έξω. Γιατί έτσι, να παραδειγματιστούμε όλοι, λέει. Ναι. Γίνει καμιά στραφή σήμερα και δεις αύριο γίνει τετράωρη εκπομπή. Ναι, επειδή αύριο τετράωρη. Και μου λέει άλλος, λέει, ο Κούτρης Γονιακούρου. Τι. Πραγματικά, αυτός ο Γιονιοκούρ θα βάλει καλά κόλλα. Αν δεν βάλει και τώρα, πού θα βάλει. Θα βάλει γκολ σήμερα. Θα βάλει,
Άντε, καλά. Επίσης, να ενημερώσω μισό λεπτό, επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι για το συγγραφέα. Ναι. Είχα προαναγγείλει μια έκπληξη, τα λοιπά. Ναι, αυτό ναι, σε διάβασα. Να μετά το ημερολόγιο. Δεν λες το ημερολόγιο. Ανακοινώνω δύο εκπλήξεις. Ναι. Η πρώτη που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ίδιος προαναγγείλει το βιβλίο αυτές τις μέρες παίρνει δωρεάν ένα ημερολόγιο γραφή του 2022. Φοβερό. Ναι. Με κενές ημερομηνίες να βάζετε πάνω τα μάτς. Το έχω αφήσει κενό, βέβαια, τα κούμπωσα τα μάτια, γιατί όλο και κάτι θα γίνει και θα αλλάξει και μια ημερομηνία, μην ξεφυλιστούμε, κατάλαβες. Καλά έκανες, μπράβο. Μπορεί να συμπληρώνει ο καθένας ένα ραντεβού που έχει, δηλαδή, σημαντικό, μια επέτειο, μην την ξεχνάει κτλ. Μπαίνει στο www.thrillers.gr, το παραγγείλει με την καταβολή, πάει σπίτι. Ένα αυτό. Το δεύτερο, στο κανάλι Thrillers στο YouTube, τις επόμενες μέρες έχετε τσουνάμι. Τι τσουνάμι? 50 δώρα για φίλους Ολυμπιακού και όχι μόνο. Εντάξει, μπείτε, κάντε subscribe, θα γίνει live streaming. Και όταν λέω δώρα, έτσι. Τι να πω κι εγώ. Δηλαδή, ό,τι θες, φίλε, πρέπει να κερδίσεις. Ναι, δεν υπάρχει, ας πούμε, απαγορεύεται να παίρνουν μέρος συνεργάτες, συγγενείς και τέτοια. Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοιους φραγμούς. Θα έχουμε ηχεία Bluetooth, ακουστικά, φωτίστες. Έλα, ρε, φίλε. Πληκτρολόγια ασύρματα. Γυαλιά ηλίου, κατσιάβασε, έχει μεριμνήσει. Θα γίνει πανικός, να ξέρεις. Έλα, ρε, φίλε. Από πότε την κάνεις την εκπομπή? Φανέλα Ολυμπιακού. Καλά, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Αλλά πότε την κάνεις την εκπομπή? Αυτή μετά τα Χριστούγεννα, πριν να αλλάξει ο χρόνος. Α, ωραία, εντάξει, μια χαρά. Θα κάτσουμε βράδυ ένα τρίωρο και ωραία. Ωραία, για πάμε στο φίλο. Ναι, ρε παιδιά. Έλα. Ο προηγούμενος έμπλεξε τους Πολ, τους Νοστράδαμος, ένα τραγούδι που το λένε οι Βίκινγκς. Το τραγουδιστή στο Βίκινγκς ήταν ο συγχωρεμένος ο Αντώνης Βαρδής. Ναι. Ο Φρασουάζ. Ο Αντώνης Βαρδής ήταν εκεί. Το οποίο το λέγει ο συγχωρεμένος ο τραγουδιστής ήταν ο Αντώνης Βαρδής. Ο Βαρδής ήταν εκεί, σοβαρά, δεν το ξέρα. Που ήταν στους Νοστράδαμος. Ναι. Έμπλεξε τους Πολ. Εντάξει. Αναφθαρμά όλα. Εντάξει, φίλε, περνάει ο καιρός. Τι να κάνουμε τώρα. Άντε και σανότερα. Άντε, να είσαι καλά. Για χαρά. Για χαρά. Τι γίνεται, ρε. Καλά για τον Κούτριο, για τον Λογαρή δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Τι τραβάμε, ρε. Πάμε. Ναι, πού να πάμε, δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, να πούμε και Super League 2 τα αποτελέσματα. Καλυθέας Ζάκυνθος στο ημίχρονο 1-0. Απόλλων Πόντου Καβάλα 3-0 στο 31. Και ΑΕΚ Β' Αστέρας Βλαχιώτη 1-0 στο 74. Έτσι. Το φάγατε και αυτό το τσίρι. Και κύπελο Αναγέννηση Καρδίτσας Άγιος Νικόλαος 1-0 στο 32. Ναι. Πάω, βλέπεις τίποτε κανένα μπράβο σήμερα, όχι, ε. Πού τη βράφε. Στο κύπελο. Αφού υποκούγες ότι τις λάζες πάνε στα κλαμπ, λέει και τέτοια. Τι είπε? Του έκανα στου παίκτε ότι του νοιάζει να βγαίνουν στα κλαμπ τη πόλη και τέτοια. Τι θέλει, να κλείσει τα κλαμπ. Τρέχουν και αυτοί να πάνε τώρα από το lockdown. Μάλιστα. Άντε, πάμε στον για επόμενο. Για πάμε στον επόμενο. Γεια σα. Καλησπέρα, παιδιά. Θα μάθει τι κάνετε. Καλά, ήρθατε. Ε, Θανάση. Τι έγινε, πώς είμαστε. Καλά, εδώ χορεύουμε. Ο φίλο για το κούτι που έλεγε προηγουμένω ο ξάδερφό του ήταν. Όχι, όχι. Όχι, δοκιμασμένο ο κορατή. Ναι. Τέλο πάντων, εγώ έχω να πω ότι γενικά ότι για να. Μην τον θέλει ο προπονητής, κάτι έχει δει για τον Τσαρή. Λοιπόν, αυτός ο Αρμόδιος... Πάντως είναι καλός παίκτης, εγώ τον εκτιμώ. Εντάξει, αμυντικά όμως έχει θέματα. Εντάξει, θεωρώ όμως δεν του έδωσε την ευκαιρία που ίσως άξιζε. Έπαιξε, Διονύση, εκείνη τη χρονιά έπαιξε. Δεν ένα χρόνο ρόκλο με τον Τσαρή, καμία δεν ήταν από την ίδια. Τον είδαμε. Έπαιξε, με το Τσιμίκα πήγε ένα τρένο, πού να τον αλλάξει τώρα. Συγγνώμη, το χρόνο που έπαιξε βασικό ο Κούτρης ήταν πληρωματικό τη Τσιμίκα ο Μαρτίνς, ήταν. Ναι. Η χρονιά πήρε ο παγκόσμιο. Και πώς πήραν άποδες μετά? Τι πες? Πήραν άποδες μετά και τον καθάρισε. Τι να πω, μετά το παιδί με τον Πάο και με τον Ζαμπάκη και ήταν άποδο που θυμάται το παιχνίδι εκείνο. Ήταν σημαδιακό. Εντάξει, ρε παιδιά. Ήταν σημαδιακό. Εντάξει, δεν είναι και τσαπλά άβαλα που λες Κώστα έτσι απλά. Όχι, εντάξει, δεν είναι απλά. Από ένα παιχνίδι ποτέ δεν καθαρίζει έναν εσύ. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι καθάρισε από εκεί το παιχνίδι. Αυτό αλλά... λέω, δεν μπορεί. Πράγει συνολικά κάτι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι άλλο, αλλά αγωνιστικά ή αμυντικά πιστεύω ότι και ο Μαρτίν σχηματίστηκε. Με εκείνο το παιχνίδι, πιστεύω εγώ. Μέσα του. Όσον αφορά. Έκανε λάθος εκείνο το παιχνίδι, Μαρτίν, το ξέρει. Έκανε και λάθος, προσέγγισε επιθετικά, βέβαια. Προσέξει, το ξέρει ο ίδιο. Εντάξει. Και μιλάμε τώρα για ένα παιδί. Προχωράμε παρακάτω. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο. Ναι, μισό λεπτό, επειδή κάποιοι το ξεχνάνε. Μιλάμε για ένα παιδί που πήγε δανεικό στην Ισπανία και έπαθε ρήξη χιαστού, έτσι. Ναι. Δεν είναι ότι του έχουν πάει όλα ρόδινα στο ενδιάμεσο. Το λέω. Ότι παίζει όμως το έχει συντού στην Ντίσσελντορφ στο 3-5-2 παχά, δεν σημαίνει ότι μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακό. Έτσι, μην τρέχουμε τώρα τελείω. Δεν είναι κριτήριο αυτό. Δεν είπαμε τίποτα.
Δεν είναι κριτήριο αυτό. Πρέπει να προσθέσει το άνθρωπο, εντάξει. Εντάξει, γιατί μα και ο Ραντζέλοβι παίζει τώρα στι Λεγκάνε στο Ποκέτσι. Δεν φίλε, όλα σχετικά είναι. Να σου πω κάτι. Και εγώ πίστευα ότι θα πάει ο Σά στη Γουλφ και όπω ήταν με τα πόδια θα γράφει ιστορία. Ναι. Και παίζει με ένα τέτοιο τρόπο η Γουλφ, να μην δεν γυρίζει την μπάλα πολύ πίσω και έχει εξελιχθεί σε μια από τι καλύτερε μεταγραφέ που έχει μελή. Είναι μελή άνθρωποι. Τι άμα, όλα σχετικά είναι. Αριστερό πάντω εγώ πιστεύω θα πάρει ομάδα. Αυρούνε, πρέπει να πάμε κάποιον που να τον αγαπάμε, αυτό λέμε. Εντάξει, κατάλαβα. Πάντως καλύτερο παίκτη Γενάρη μήνα από το έτσι όπως είναι ο Ρέαντζουκ τώρα, δύσκολα να βρείτε. Ένα backup θέλει ρε Κώστα. Α, backup εντάξει. Για backup εντάξει. Για backup εντάξει. Δεν θέλουμε να βρούμε καλύτερο. Άκου να σου πω και να παίξει αυτός. Ναι, δεν θέλουμε να βρούμε καλύτερο του Ρέαντζουκ. Εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Δηλαδή, α στη Ριζούπολη 5 Γενάρη να παίξει. Ναι. Είχε πέσει εδώ ένα εναλλακτικό back το οποίο μπορούσε να παίξει βασικό. Δηλαδή. Θα χανόταν ο κόσμος σας στη Ριζούπολη, έπαιζε ο Αλφα Ζαχαρίτης και όχι ο Ρέαμτσουκ. Αυτό εννοούμε. Ναι, εντάξει. Ναι, αυτό γι' αυτό και εξηγώ σε κάποιους φίλους ότι δεν είναι απλά κάποια ονόματα που ακούγονται. Δηλαδή, ακόμα και του Πίρσμαν το όνομα που έχει ακουστεί, του Παζιάννα που έχει ακουστεί. Δεν τον φέρνει ένα πληρωματικό, όχι. Ναι, εγώ που τον εκτιμώ. Δεν ξέρω αν ο Πίρσμαν θέλει να πάει σε μια ομάδα που θα παίξει 10 μάτς. Ναι. Και πολλά λε. Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι Διονύση η ομάδα ψάχνει να παίξει που να έχει προβλήματα. Ο Ολυμπιακός, κοίταξε να δει κάτι. Ο Ολυμπιακός έχει το καλό ότι δίνει μια προοπτική στον παίκτη, δεν του λέει όχι αν φέρει μια πρόταση ή γίνει κάτι άλλο. Και μπήκαν κι άλλοι που στράβωσαν και δεν έφερα προτάσει. Γιατί λέμε αυτό, σα θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει απορρίψει πρόταση κοντά στα 16 εκατομμύρια για τον Ασισέ από τη Γερμανία, γιατί ήθελε να πάρει περισσότερα. Πώ έπεσε μετά η αξία του παίκτη και πώ εξελίχθηκε. Έτσι. Σα θυμίζω ότι με τη λογική αυτή συζητάγαμε ότι σε μένα θα φέρει 15-20 για να φύγει. Ότι θα τα είχε φέρει δύο Μαντί Καμαρά, υπάρχουν και τα άλλα παραδείγματα. Δεν είναι, βέβαια, δεν είναι τίποτα. Φέρει. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Τίποτα, ναι, τίποτα. Απλά κάποιες ομάδες, επειδή μου είπε ένας φίλος, ο φίλος πριν που συζητάγαμε και του είπα για το Ρέαμψουκ ότι μπορεί να φέρει μια πρόταση. Οι ξένες ομάδες δεν κοιτάζουν μόνο αν είναι τουρμπο παίχτη σε 5 μάτς. Τη διάρκεια κοιτάνε, τη διάρκεια και αυτό τη σταθερότητα. Αυτό το παιδί, για να εξηγήσω, για να καταλάβετε, έκανε ντεμπούτο στις 6 Γενάρη στην Τρίπολη, αξίδευε πρωτοχρονιά. Τα λέγα, μαζί, βέβαια. Και έχει παίξει μέχρι σήμερα με τον Ολυμπιακό 52 παιχνίδια. Είναι με δύο μήνες διακοπή το καλοκαίρι ουσιαστικά που δεν είχε παιχνίδια στο ενδιάμεσο. Έτσι. Και πρόσεξε τώρα. 52 παιχνίδια και βάλε και την Εθνική Μολδαβία που έχει πάει. Βέβαια. Αξίδια, πήγαινε, έλα κτλ. Δεν μπορεί αυτό το παιδί λοιπόν να μην έχει κάνει κάτι καλά, ρε φίλε. Και στο λέω εγώ που λέω λοιπόν, ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωση σε επιθετικό του παιχνίδι, έτσι. Σίγουρα. Γι' αυτό λέμε ότι η ομάδα θέλει να πάρει και ένα αριστερό μπακ για να μπορεί να το ξεκουράζει. Και αν τυχόν είναι στο καλοκαίρι μια πρόταση καλή για το παιδί, να έχει πάρει ήδη παίχτη που να μπορεί να παίξει βασικό. Βέβαια. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Άρα δεν θα πάρουν απλά για να πάρουν ένα παίχτη για τον έχουνε. Να μπορεί να παίξει. Αυτό λέμε. Από εκεί πέρα θέλω, πιστεύω να είναι σοβαρή σήμερα. Η ομάδα πιστεύω και ο προπονητής και μετά και όλα αυτά και μετά τρίτ να είναι σοβαρή. Να καθαρίσει την πρόκληση. Εντάξει, στο κύπελο είναι μια διοργάνωση που δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει μεγάλη βάση για μένα. Από τη στιγμή που έχει το πρωτάθλημα και την Ευρώπη, ναι. Θα χρησιμοποιεί πάρα πολλούς παίκτες μετά από το ρόστερ για να γίνει διαχείριση. Εντάξει, για μένα. Τώρα που για στην Ελλάδα είμαστε, πάντα υπάρχει η γκρίνια, η μουρμούρα. Τα γνωρίζουμε αυτά. Ολυμπιακός. Θα κάνει εκπομπή μέχρι την Πέμπτη ή και Παρασκευή. Και Παρασκευή, και Παρασκευή. Παρασκευή θα κάνει ωραία. Ο Ζουάν Μανσό. Ναι, μόνος μου είδαμε. Εύκολα, σε βλέπω. Δεν θα είσαι Διονύση. Τι έκαμε, 24 Δεκέμβρη εκπομπή, ρε φίλε. Γιατί τι έχει 24 Δεκέμβρη. Άρα λοιπόν να σου πω. Αν την καταργήσουμε σαν μέρα, ρε φίλε. Το φως των Χριστουγέννων, ρε φίλε. Πάμε σε εκκλησίες. Ωραία. Τότε να σου πω λοιπόν τον αέρα καλά Χριστούγεννα. Να σε καλά, Αθανάση. Φιλιά. Ό,τι επιθυμείς. Να σε καλά. Τον κόσμο θα πω την Παρασκευή στον αέρα. Ναι, μωρέ, πέστε την Παρασκευή εδώ. Να σε καλά. Κάνω κομπή, θα βάλω Αντάρτικα. Παρασκευή. Όχι, εντάξει. Κατάλαβε το τηλέφωνά μου. Όχι, να βάλω ωραία. Εσύ μόνο σου ο Φωτιάς, κανονικός. Ναι. Διαιτητής, βγάλε το Φωτιά, πάρε τον τηλέφωνο. Διονύση. Ναι. Άκου να δεις με τι θα ξεκινήσει την Παρασκευή, τώρα μου ήρθε. Αλλά προχώρα να μιλάς, το βάλω ξαφνικά. Έλα. Ναι, εντάξει, έλα. Επιστρέψαμε και πάμε στον επόμενο φίλο. Πάμε, Διονύση, κλείτος, δεν στο βάζω το τραγουδιά του. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είσαι. Καλά. Σεραφείμ από Βοτανικό, ΑΕΚ είμαι. Έλα, φίλε. Σας ακούμε κάθε μεσημεράκι. Να σε καλά. Κάντε παρέιτσα. Ρε εσύ πάνω να σε ρωτήσω κάτι. Για ρωτά. Αν θυμάμαι καλά, το είχε πει και ο Τσίλης αυτό, υπήρχαν κάποια εγκριμή συμβόλαια πριν τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Τι εννοείς εγκριμή συμβόλαια. Όσον αφορά το νούμερο των συμβολέων των παικτών, ήταν αρκετά, τα οποία θέλανε ξεκαθάρισμα, καμιά 40 συμβόλαια είχε πει ο Τσίλης, αν θυμάμαι καλά.
Εντάξει, τότε κάποιοι έχουν φύγει από τότε. Αυτά που θέλει τώρα ουσιαστικά να ξεφορτωθεί είναι του Τάνκοβιτς, κυρίως από τους υπάρχοντες, με λέμε τώρα παίκτες. Τον Τάνκοβιτς δεν είναι φορά. Γιατί δεν είναι. Ναι, και οι περισσότεροι δεν υπάρχουν. Κάποιοι δόθηκαν και δανεικοί. Τότε... Ο Μπακάκης ναι. Θα φύγει, ναι. Θα τελειώσει συμβόλαιό του και ψάχνει ήδη η ομάδα. Τώρα, αν θα φύγει τώρα ή αν θα φύγει το καλοκαίρι, δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι έχει βρει ακόμα ο Μιχάλης ομάδα. Έτσι. Ο Ντατσέγκο είναι επίσης ένα συμβόλαιο που θέλει να ξεφορτωθεί η ΑΕΚ, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Κυρίως αυτούς τους δύο παίχτες έχει ρίξει τώρα το βάρος. Τότε ήταν και άλλοι παίχτες, ήταν και ο Σιμάο, εντάξει. Τους έχει ξεφορτωθεί αυτούς. Μάλιστα. Και ο Ινσούα είναι ένα συμβόλαιο επίσης που θα ήθελε να ξεφορτωθεί η ΑΕΚ. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ελπίζω να βρουν τον δρόμο στα παιδιά και με τον προπονητή. Ναι. Είναι λίγο μεταβλητική περίοδος. Δεν ξεχνάμε ότι δεν έχουν περάσει και λίγα το τελευταίο καιρό. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιο καλό δέσιμο και με το παιχτών και με την απόφαση του Προέδρου όσον αφορά να κρατήσει το Γιαννίκη. Το θέμα είναι να ενισχυθεί με κάποιους παίκτες. Γιατί από τότε που λες και εσύ υπήρξαν και μεταγραφές και κάποιες μεταγραφές δεν έχουν πιάσει. Έτσι. Δηλαδή, του Λεταλέκ, ας πούμε, είναι πολύ κομβικό το ότι δεν έπιασε ο Λεταλέκ. Και αναγκάζεσαι πάλι και παίζεις με εξάρτητο Σιμόες. Ναι. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι και δεν μπορεί η ομάδα να ανέβει επίπεδο. Πρέπει εκεί να βρεις παίχτη. Ρισπάνω όπως και να έχει, άμα θα κάνεις π.χ. 6-7 μεταγραφές, 3-4 θα μας βγουν καλές, να το πω έτσι. Δεν μπορούν να βγουν όλες οι μεταγραφές. Ναι, δεν μπορούν, ακριβώς. Δεν μπορούν να δώσουν όλοι οι παίχτες μεταξύ τους. Δεν έχουν όλη την ιδιοσυγκρασία ή. Ναι, με επαγγελματίε. Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί και να δέσει, να μην δέσει με την ομάδα. Ναι, πώς έκανε, 13, πώς έκανε. 14. 14 μεταγραφές, τι να πει, τι να δέσει. Είναι μεγάλο το νούμερο, δεν είναι δυναμικό το νούμερο, 14 μεταγραφές. Σίγουρα. Άμα από τις 14. Ναι, απλά δεν μπορείς να μένεις. Πρέπει να έχεις 5 βασικούς τουλάχιστον. Για να σου πει τι έπιασες. Όχι, ρε, τι 5 βασικούς, παραπάνω έχεις. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να λες, έκανα 14 μεταγραφές το καλοκαίρι, τελεία. Ναι, οκ, έκανες 14, αλλά οι 4 δεν έπιασαν, άρα πρέπει να βρεις άλλους. Έτσι. Αυτή είναι η ιστορία. Θα δούμε. Εντάξει, παιδιά, να μην κρατάω γραμμή. Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά, ρε. Καλό μεσημέρι, παιδιά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλή ζωή. Δεν είσαι μαζί εκείνη τη μέρα που, που είχαν πιάσει τα γέλια των τέτοιων. Τι φταίει. Που του λέγαμε τη Τσίλη γιατί ότι δεν θα τα δώσω με Λυσανίδη, θα πει ότι αν θα τα δώσω και πέφτει πάνω στην κουβέντα και λέει αυτή την είδηση. Ποιο είναι το Λεταλέκλε, το ποιο λες. Όχι, ρε, με τον Τζαβέλα ήταν, δεν θυμάσαι. Για το Νουσταμανολάκη που τον έπιασε νευρικό. Που ναι, τον πιάσε τον Νουσταμανολάκη. Α, με τον Νουσταμανολάκη λες. Ναι ρε. Εντάξει, κλάμα. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω πάντα. Ναι, ναι, ναι. Εσύ θα φταίς. Τον έκανες ποτάκι. Ναι, έχεις πάει στο παράθυρο εσύ. Τον έκανες ποτάκι. Εγώ και αρετάκι στον είχα δει. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή είναι η ωραίτερη στιγμή του Νουσταμανολάκη στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο. Χαίρετε! Καλώ το Μίτσο το φίλο μου! Έλα τώρα, τώρα πες ό,τι θες σήμερα. Μα τα ακούμε καλά τώρα! Μια χαρά που Μίτσο! Τα έκανες όλα ρόιδο με τον Όφη. Πες τώρα ό,τι θες. Τι έκανα ρόιδο με τον Όφη. Εδώ τώρα μίλαμε τον Όφη. Του σκόρερ δεν πέτυχε μόνο. Ναι. Του σκόρερ δεν βρήκε του σκόρερ μου, ρε Μίτσο. Τα άλλα εντάξει. Εντάξει, έπεσα έξω, τι να πω. Λίγο. Αύριο και φυσάδα, πάρουμε εκδίκηση. Τι να πω, δηλαδή ήταν και η κριτική κολόφαρδη κάπως έτσι. Δεν έτσι κάτσε ρε Μίτσο, με το χαράδο. Γιορτινές μέρες. Ναι, ήταν. Παλικάρια είναι η κριτική, δεν είναι τέτοιοι. Ήταν, αυτή η ομάδα ήταν. Ναι. Εντάξει, τι έγινε πάνω, θα κάνουμε καμιά μεταγράφη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Θα κάνουμε, άμα μην πούμε ονόματα όμως τώρα και μου τους στεναχωρήσεις. Εντάξει, αλλά κοίταξε, όχι όμως Τατσέγκο, τύπου Τατσέγκο όπως είχαμε κάνει. Γιατί ο Τατσέγκο ξέρεις, μας βγήκε παλτό. Γιατί το λες αυτό, ρε. Ε? Ο Τατσέγκο σου φτιάχνει. Μια χαρά ήταν το παιδί, Ουκρανός ήταν αυτός. Παίζει στην ομάδα Τατσέγκο, παίζει στην ομάδα. Όχι. Ουκρανός ήταν αυτός, φίλε. Ναι. Είναι ακόμα. Εσύ κάνει... πρόσεξε τους χρόνους ναι, που χρησιμοποιείς. Οπότε εγώ είδα ο Κρανό, ο οποίος έκανε ανάρτηση για τη μέρα της νίκης του Κόκκινου Στρατού. Δεν βρίσκει εύκολα ο Κρανό τέτοιον. Ναι, και το διώξατε το παιδί. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε παίχτες τύπου Τατσέκου, χρειαζόμαστε παίχτες τύπου Λιβάη Γκαρσία, τύπου άνθρωπα τέτοιους παίχτες χρειαζόμαστε. Αφού τσέχετε ρε Μίτσο και τους διώχνετε. Ένα Γιόχανσον έτσι να είχαμε τώρα ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μίτσο, αφού τους έχετε τους Λιβάγια και τους διώχνετε μετά. Όχι ρε Τι, τους διώξατε, τι.
πάντως και εσύ που είπες προηγουμένως κάτι, η Γκόντε πέταξε μια σπόντα και είπες ότι αν χάσει και πάλι ΑΕΚ, τι είπες. Πού να χάσει. Θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιαννίκη μέχρι το 28 μετά. Δεν ξαναχάνει, πες του τώρα. Πες του τώρα, δεν ξαναχάνει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Να στρώσουμε. Χαρακτήρα. Αν ο Παναθηναϊκός έχει μετά τις γιορτές τρεις ή τέσσερις απαντές. Πώς το λένε, ο Γιωβάνος δεν θα φύγει νύχτα. Πώς θα βλέπει τα πράγματα εσύ. Νύχτα ποτέ δεν διώχνουμε εμείς. Ναι. Καλά. Τι. Μέρα με το φως του ήλιου. Τρεις ήττες απανωτές, Άρης. Παίξτε και τα τρία, άσου. Ναι. Νίκη του Παναθηναϊκού δηλαδή. Ναι. Α, δούμε ρε Μίτσο. Εγώ αυτό πιστεύω. Άμα χάσουμε εμείς όμως τα κινδύνα θα σας περάσει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ε. Άμα χάσουμε εμείς θα σας περάσει ο Άρης. Μπα, δεν νομίζω. Ναι. Αν πάρει και τους 6 βαθμούς ο Άρης, μας πέρασε όλους. Η Άρης παίζει με τη Λαμία, δεν παίζει. Ναι, ναι. Ναι. Μην το σταυρώσουμε από τώρα, ας το έχουμε χρόνος τότε. Έχουμε. Έξω παίζει, ρε παιδί, πού παίζει. Έξω παίζει. Περιμένει η Λαμία θυμωμένη εκείνο το πέναλτι που δεν είχε πάρει στο τελευταίο λεπτό. Έξω. Να πάρει εκδίκηση. Ποιο? Εκείνο το πέναλτι είχε πάρει η Λαμία στο τελευταίο λεπτό, να πάρει εκδίκηση. Περιμένει. Φτιάξτε τώρα. Ποιο πέναλτι, ρε. Αυτό που δεν το φάγατε τη Λαμία εκεί με τη. Εξυγίανση που έχετε εσείς. Δεν ξέρω ποιος είναι χειρότερος. Καθαρό, κανονικό πέναλτι ήταν. Καθαρό ήταν, βέβαια. Έγινε ρε Μίτσο. Λοιπόν, πριν κλείσω, σας εύχομαι. Να σε καλά, ρε Μιτσάρα. Καλές γιορτές και καλά να περάσετε. Και εσύ, ρε Μίτσο, ό,τι επιθυμείς. Τα λέμε. Να σε καλά, ρε Μίτσο. Τον τρελαίνει τόσο το Μίτσο που στο τέλος του Μίτσου του έχει φύγει και έχει πει ναι, καθαρό πέναλτι. Ναι. Αφού σου λέω δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι χειρότερος. Τον έστειλε. Του λέει και ο Καθάρο, καθαρό. Και τα λοιπά μπερδεύτηκε, αλλά νομίζω ότι δεν το είχε πάρει άκρη. Έτσι. Ναι, το λέει καθαρό έκανε, του λέει. Πρέπει του είχε κάνει το άνθρωπο. Ωχ, Παναγία μου, για 10 λεπτά ακόμα μαζί σα. 2, 10, 67, 19, 4, 36. Έτσι όπως το πες, θα λέγεις για 10 λεπτά ακόμα θα αντέξω μαζί σα. Όχι. 10 λεπτά θα αντέξω κι εγώ, γενικά. Τι τραβάμε. Πώς είναι το κοινό τηλέφωνο, 67, το μάθω απ' έξω. 67-19-4-36. 67-19-4-36, 2-10 πια, μάλιστα. Ωραίο. Λοιπόν, κάτσε, δεν νομίζω ότι έπαψε να ισχύει το παλιό. Θα δούμε τώρα. Ισχύει το παλιό. Δεν ξέρω, θα μάθουμε, μου πάνε, σου λέω. Πρέπει όλα να στα απαντήσουμε σήμερα. Εγώ γενικά είμαι προκατηλημένος, άμα δεν ακούω 2-10 μπροστά, δεν μπορώ. Δεν μου αρέσουν τα άλλα. Θυμάσαι και τις εποχές που πληρώνανε. Αυτά τα 0-4 ποσοστά που πληρώνανε για να βγουν με ζωντανά με τους ακροατές. 0,90. Ναι, τα 0,90. Τα 0,90 ήταν άλλα. Τώρα, ναι. Μήπως μπερδεύεσαι με κάτι άλλο. Πλήρωνα, ρε. Και ερχότανε. Αφού θυμάμαι συνάδελφος του Sport FM που κράταγε πόσα τηλέφωνα πήρανε και έκανε μετά λογαριασμό πόσο δικαιούται από τα τηλέφωνα που πήρανε. Δεν ξέρω, ήταν 0,90 αυτά. Ναι. Στην αρχή είχαμε τέτοιο Sport FM. Μετά το βάλαμε το. Μάλιστα. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Τελικό να πούμε ΑΕΚ Β Αστέρας Βλαχιώτη 1-0. Πάμε. Πετάει ΑΕΚ. Ναι. Γεια σα. Αλέξανδρος, ο γνωστός αεκτζής, τι κάνετε, γεια σας, βελέ. Και γνωστός και αεκτζής. Ναι. Όλα τα καλά έχεις, φίλε, μπράβο. Έλα. Λοιπόν, Λούπο. Έλα, Λούπο σήμερα. Ναι, να σου πω. Καταρχήν, από να ξεκινήσω. Είδα την εκπομπή του Ένωση. Ναι. Και πότε λες τώρα. Έλεγαν. Έλα. Πότε λες. Πού κάνα εγώ με το Σταύρο ή με τα παιδιά. Χάσαμε. Όχι, με το Σταύρο. Ναι, όταν χάσαμε. Σωστά. Για πες. Και άκουσα να λένε ότι δεν παίρνει ευκαιρίες ο Αρόχου και τέτοια. Δεν παίρνει ευκαιρίες. Ναι. Δεν είπε κανείς έτσι. Είπανε ότι έχασε πολλές ευκαιρίες στο μάτς. Ναι. Αυτό είπε. Για να υπάρχει όμως μια ισορροπία, πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα χάφη για να τροφοδοτηθεί ο επιθετικός. Α, είπατε, μάλλον πρέπει να είπατε ότι δεν παίρνει πολλές πάσεις. Ναι. Τέλος πάντων. Ας το είναι τώρα να μιλήσεις. Λοιπόν, ναι. Ο Σάχοφ μπορείς να μου εξηγήσει τι πια μεγάλη εκπέρα στο πρώτο γκολ. Εντάξει, γιατί ο Σιμόης δεν έκανε λάθος στο πρώτο γκολ. Αυτός έκανε τη λάθος πάση. Ο Σιμόης δεν έχει κάνει τη λάθος πάση. Ναι, αλλά σου πω κάτι. Ο Σάχοφ δεν μπορούσε να σταματήσει και να φτιάξει μπάλα. Και οι δύο μπορούσαν. Λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και να τις, αυτό που όλοι όταν φεύγουν γίνονται μέσα και Ρονάλντο, βλέπει Λιβάγια, βλέπει και
πατασχές τρινούς βόρτ, μεσολαβεί ένας παράγοντας, καταλαβες, και αυτός χρησιμοποιείται. Δημήτρης Μελισανίδης. Είναι καλός, φιλότιμος, φτιάχνει προπονητικό κέντρο, φτιάχνει κήπεδο, τον ευχαριστώ πολύ αυτόν και αυτό μάλλον, αλλά έχει ένα μειονέκτημα αρέσει πάνω. Θέλω και την πόμη για το κυριό σας. Είναι πρόεδρος παλιάς χοπής. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα σύγχρονα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα, πώς να το πω, ώστε να έχει μια μεγάλη και πάλι τον 90. Γιατί όπως είχε πει ο μεγάλος ο Γεωργιού, ότι ο Μελισανίκης είμαι της αναμνήσης του 90. Νομίζω ότι παίρνεις δύο φάστα της Έλληνες, κάνεις ομάδα και δεν νομίζω ότι ο Γεννήτης είναι και πάγιο. Ναι, τέλος πάντων, τώρα τα έχεις μπερδέψει λίγο μεταξύ τους κάποια πράγματα, γιατί μου πες Ραούχο, μου πες Λιβάγια, μου πες Μπακασέτα, έβαλες το Μελισανίδη. Το ναι. Θέμα είναι ότι τον Μπακασέτα δεν τον διαχειρίστηκε καλά η ΑΕΚ, για να τα παίρνουμε ένα-ένα. Καθόλου γιατί ο Ζεξτρέμ. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι πέρυσι ο Λιβάγια πλήρωσε την ύφη σε μια τραγική ΑΕΚ, ας πούμε, και επειδή είχε τη μεγαλύτερη ποιότητα, έφταιγε για όλο τον κόσμο και για την ομάδα, δηλαδή έφταιγε ο Λιβάγια, επειδή είχε και μεγάλο συμβόλαιο. Κατά τη γνώμη μου, λανθασμένα. Μόνο από αυτό περίμεναν. Ναι. Τέλος πάντων. Μόνο από αυτό περίμεναν όλες τις καλές, όλα τα γκολ και από τον Λιβάγια Γκαρσία. Και όταν έπεσε ο Λιβάγια Γκαρσία, αυτή να μπει καμιά μας πάντως. Ναι. Να πω Λιβάγια με την ευκαιρία ότι στις 35 έχει 22 γκολ, στην Κροατία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ναι, στο πρωτάθλημα νομίζω 17 γκολ, 5 assist. Έγινε ρε Αλέξανδρε, έγινε. Ναι, πες μου, αυτό και για το Μελισανίδη συμφωνείς που σου είπα. Εντάξει, τι να σου πω για το Μελισανίδη. Το θέμα δεν είναι μόνο, είναι παλιάς κοπής πρόεδρος, αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι το κλαμπ το έχει οργανώσει. Σε αυτό που υστερεί, και νομίζω εκεί πρέπει να το δει και για συνεργάτες, είναι στο αγωνιστικό σκέλος. Και στο επικοινωνιακό λοιπόν. Εντάξει, στο επικοινωνιακό δεν ήμασταν ποτέ στα φόρτε μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο ουσιαστικό που μας νοιάζει εμάς το ποδοσφαιρικό, πρέπει λίγο να το δει διαφορετικά. Ωραία και ναι. Καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ, εντάξει, έχω αποκλειστεί, αλλά είναι καθαρά για... Εντάξει, έχει πολλές απουσίες τώρα, δεν έχει τύχει στο Τρεβίζο τώρα. Δεν ναι, είναι, η ομάδα πάει. Είναι και η Ιταλική ομάδα μας, νίκησε με 15 μόνο. Η Άκη είναι σε κακά χάλια, έχει άλλα σοβαρά πράγματα στο μπάσκετ. Να πάρει μετά από αυτό που είναι και πολύ σοβαρά. Έγινε ρε φίλε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε μίχρονο στο κύπελο, Καρδίτσα. Άγιος Νικόλος 1-0. Καρδίτσα, λοιπόν. Ωραία αντίπαλος για την επόμενη φάση. Καρδίτσα, ε. Για ποιον, Κάτσε να περάσει η ΑΕΚ, φίλε. Δύσκολα τα πράγματα, Διονύση. Τα βλέπεις. Νόμιζα θα λέγε... Και μετά του λες τον ανθρώπου να θέλει να κάνει παραμονή Χριστουγέννων εκπομπή μαζί σου. Είναι δυνατόν. Άκου να σου πω τι είχα πάθει, ρε. Πρέπει να ζητήσει... Νόμιζα θα έλεγε για τον Ολυμπιακό καλλικλήρωση. Είχα ετοιμάσει εγώ το κάτσε να περάσει. Είπε για την ΑΕΚ, οπότε λέω. Και το κόλλησε κατά λάθο. Είχα ετοιμάσει το κάτσε να περάσει εγώ, αλλά ναι. Εντάξει, μου πέταξε την ΑΕΚ μπροστά, Διονύση. Λοιπόν, πάμε και στον τελευταίο για σήμερα. Πάμε. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Επίσης. Μπορώ να μιλήσω με κάποιον τη ΑΕΚ. Εγώ, εδώ, πείτε τα. Ναι, λοιπόν, λέγουμε Τάσιο, είμαι από το Μοσχάτο. Ναι. Μπορώ να σας πω τα στοιχεία μου όλα και θα μιλήσω λιγάκι σκληρά χωρίς να είμαι ανάγωγος, σκληρά ναι. Μόνο. Λοιπόν, είμαι εξής. Ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει μεγάλο πρόβλημα εδώ και χρόνια. Και το πρόβλημά της είναι ότι μαζεύει ό,τι πετάνε οι άλλοι. Μισοπνέμονη, πάνω από 25 λεπτά να παίξει έντονα δεν μπορεί, γιατί οι παίχτες της είναι σε κάποια ηλικία. Γιατί δεν έχουν δουλέψει σωστά με κάποιους προπονητές μίας κρίσης, γιατί παίρνει προπονητές μίας κρίσης. Δεν παίρνει ένα προπονητή σοβαρό. Βλέπω τον Γιαννίκη τώρα. Αυτό είναι τον άνθρωπο που μπορεί να τον πάρει σοβαρά, να τον φοβηθεί κανένας από τους ποδοσφαιριστές να του μιλήσει λίγο ζόρικα και να τον πάρουν σοβαρά. Εγώ τον βλέπω και εγώ νομίζω φοβάται τους ποδοσφαιριστές, αν δεν τον φοβούνται οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν. Θα δείξει αυτό στην πορεία, τι να σας πω. Άμα θέλετε να το συζητήσουμε. Όχι, το συζητάμε. Όλοι πάνω από 30 είναι και δεν έχουν πνευμόνια. Σε 25 λεπτά σκάνε και ψάχνουν να βρουν τι φταίει. Μέχρι ο Λάμπρου προχθές φαινόταν ότι ήταν
ο Μέση. Εντάξει, αυτό συμβαίνει όχι επειδή. Μαρκάρουν με τα μάτια. Αυτό δεν συμβαίνει. Έχουν μόνοι να τους κυνηγήσουν. Ναι, αυτό με συμβαίνει. Τα μάτια τους μαρκάρουν. Ναι, με ακούτε. Λοιπόν, με ακούτε. Δεν έχει ομάδα η ΑΕΚ. Δεν με ακούτε. Σ' ακούω, ναι, πείτε μου. Ναι, λέω αυτό συμβαίνει γιατί όχι επειδή είναι άνω το 30. Δηλαδή τα χάφτη ΑΕΚ δεν είναι άνω το 30, αλλά είναι αργοί παίκτες. Δεν είναι ο Σιμώνης 33-34 όπως είναι. Όχι, ο Σιμώνης είναι 32. Ο Μάνταλος δεν είναι. Εντάξει, έχει και. Παίζει μισή ώρα, τα δίνει όλα το παιδί, δεν μπορεί παραπάνω. Ναι, ούτως ή άλλως όμως σας ξαναλέω, το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι αργοί παίκτες. Δηλαδή το ένα χάφ να είναι 30-31. Δεν έχουν έκρηξη, δεν έχουν σύστημα. Ναι, δεν τα είχε ούτε όταν ήταν πιο νέος, ας πούμε. Δεν μπορεί να παίζει μετά. Ο Σιμάνσκι δεν είναι 30, ο Σιμάνσκι είναι 26, αλλά και αυτό είναι αργός. Ναι, δεν έχει. Έχει half box to box. Δεν έχει. Δεν έχει. Λοιπόν, πίσω αυτή τη στιγμή θα μπορούσε ένας προπονητής που θα του κουβεί το κεφάλι με αυτούς που έχει να παίζει με τρία back, με τρία stopper. Με τρία half, ναι. Με τρία stopper. Με τρία half. Με τρία stopper. Τρία stopper τώρα δεν νομίζω γιατί. Με τρία half και τον επιτελικό να παίζει μόνο με ένα-δύο μπροστά. Έχει το Λιβάγια, το Λιβάι Γκαρσία, αυτό είναι. Είναι ο μόνος γρήγορος που μπορεί να βγει στην αντεπίθεση. Ναι, μεν ο άλλος ο Καράφλας που τον έχει ξεχνάω και το όνομά του. Ο Άμραμπατ, ναι. Ο Άμραμπατ μπορεί να μάχεται, μπορεί να τα δίνει όλα, αλλά αργεί το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ως που να περάσει ένα-δύο και να κοντροληθεί και να. Όχι, άμα το αργεί αυτό, τότε τι να πούμε για τους άλλους. Τέλος πάντων, δεν έχει. Ο Αραούχο. Ο Αραούχο τον έχουμε φέρει τρεις φορές. Τον φέραμε, τον διώξαμε, τον ξαναφέραμε. Βλέπεις εσύ να εντάξει, τώρα να σας πω όμως κάτι. Εστιάζεται σε κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι καλοί παίκτες της ΑΕΚ. Ναι, από αυτούς περιμένεις. Ναι, εντάξει, τι άλλο να κάνει δηλαδή. Ο Ραούχο τα δίνει σε όλα τα μάτσα, ο Ραούχο τα δίνει όλα. Βλέπει τον Ελβετό, τέσσερα παιχνίδια χαμένο τελείω. Είναι χαμένο, ναι. Λοιπόν, δηλαδή, ποιον θα περιμένει. Δεν πάει να πει όμω ότι δεν είναι καλό παίχτη, αυτό θέλω να πω. Ωραία, καλό μπορεί να είναι, δεν παίζει, δεν το δείχνει όμω. Το έχει δείξει αν είναι καλό παίχτη. Ότι έχει κάνει 3-4 μάτσα άσχημα, ο Τσούμπερ δεν πάει να πει ότι δεν θα επανέλθει. Τον θέλει τα μεγάλα παιχνίδια τον δει. Με τον Ολυμπιακό δεν υπήρχε πουθενά, με τον Πάκο δεν υπήρχε πουθενά, αλλά είπα τον δει. Με τη Λαμία μπορεί να την κερδίσει. Τη Λαμία και χωρίς αυτό. Να δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, δεν έχει ομάδα η ΑΕΚ. Ας πάει να βρει παιδιά να τρέχουν, να έχουν πεμόνι. Θέλει χαφ η ΑΕΚ. Χαφ θέλει. Συμφωνούμε. Θέλει χαφ. Συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, να είστε καλά επειδή λοιπόν, πήγε τέσσερις. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί. Όποτε θέλετε να ξαναπάρουμε. Τη φωνή μου. Έχουμε ξαναμιλήσει. Αλλά μαζί. Όποτε θέλετε εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Κύριε Λούπο, είσαι. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Πάνο Λούπο, τον Κώστα Γκότζο και το Διονύση Βερβελέ που θα έχει σήμερα το άγχος και την αγωνία της μεγάλης. Κόντρα στον Κομπότη. Γέλα, Γκότζο, γέλα. Έχει ανησυχία ο Διονύση. Δεν πραγματικά το δεν έχει ανησυχία, δεν είναι. Είσαι στα κάγκελα λίγο, ε. Εγώ πήγα στη Λεβαδιά, σου θυμίζω. Ναι. Έχω δει δύο μάτς του Λεβαδιακού τηλεοπτικά. Ναι. Κάτσε τα πέρα πλάκα. Θεωρείς ότι είναι και σαν ομάδα ικανός να. Τι είναι σαν ομάδα. Να σε προβληματίσει. Τι είναι σαν ομάδα. Αυτό σου εξηγώ. Ότι μου άρεσε σαν ομάδα. Αυτό σου λέω. Αυτό λες. Ότι σ' άρεσε σαν ομάδα. Αυτό είναι ομάδα. Σε σαν τι εννοεί. Τα σουβλάκια τη Λιβαδιά. Τι να σου πω. Μου έχει μείνει στο μυαλό ένα κίνο με τη Λαμία κάποτε. Ναι, εντάξει, αυτό έχει τελειώσει. Όλοι τα έχουμε τα αποθυμένα αυτά. Δεν ξέρω. Κρύο θα έχει, εορταστικό ωράριο θα έχει, λίγο κόσμο θα έχει. Ναι, αλλά μεταδίδω Διονύση Βερβελέ. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Τι θα κάνω. Από να σεντραρώ. Αυτό μπορεί να το κάνεις όντως. Λες, ε. Ναι, ρε φιλέ. Λοιπόν, άμα ένα βάλει κόλλο Κουνιοκούρου, μόνο από σέντρα διάσκορα. Τρία χρόνια, σίγουρα τώρα. Έγινε, παιδιά. Τα λέμε αύριο πάλι. Γεια σας.